Εδώ είμαστε. Τι είμαστε. Και με χιόνια και με κρύα χρήσανται ελαφρά ταξιαρχία. Έτσι. Εντάξει. Ωραία εκπομπή. 5-25 Ιουνίου. Μια χαρά εκπομπή θα είναι. Κόντρα στις προβλέψεις είμαστε και οι δύο εδώ. Λέγατε ότι ο ένας από τους δύο δεν θα είναι. Δεν είναι οι ομάδες μας στον τελικό όμως. Αυτό είναι ένα ζητηματάκι. Έχουμε λίγο βραχνιασμένη φωνή εγώ. Από τον γκολ του Ντιγκινή. Από την έλλειψη fair play της ΑΕΚ. Και μετά μας το νέκλεισε ο Λιβάγια. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και αυτό πρέπει να διαχειριστούμε. Και αυτό είναι που γουστάρουμε. Απλά δεν γίνεται να το γουστάρουμε μόνο όταν το βάζουμε εμείς τον γκολ στο 90. Εντάξει, νομίζω ότι από τους δύο ο Αριανός είναι πολύ πιο πικραμένος από χθες. Εννοείται. Γιατί είναι και ο τρόπος που αποκλείστηκε. Έφτασε μία ανάσα από την πρόκληση στον τελικό. Με όλα αυτά που συμβαίνουν θα τα αναλύσουμε τέλος πάντων. Και τα δύο θα μας πει ο Στέριος και πώς προσεγγίζει ο ΠΑΟΚ και τον αποκλεισμό αλλά και τη συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει ένα στόχο την δεδομένη χρονική στιγμή αγωνιστικό που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τον κρατάει ζωντανό για το επόμενο 20ήμερο. Κοίταξε, στόχο έχει. Και για μένα είναι πολύ μεγάλο στόχο. Ναι, βέβαια, εκατομμυρίων ευρώ. Στην διοργάνωση τη ελπίδα, γιατί δεν είναι Champions League, είναι ο προθάλαμο τη ελπίδα, μήπω και τυχόν μπει και τα λοιπά. Όχι εντάξει. Μόνο αυτό, και με διαφορετικέ συνθήκε. Και ειδικά φέτο ένα το κρατούμενο που θα είναι νοκάουτ οι αγώνε στι δύο πρώτε φάσει. Λε δύο μάτ μπορεί και να περάσω και βλέπουμε. Και χρήσανται γιατί είναι τελευταία χρονιά, όπω όλα δείχνουν, που η Ελλάδα θα έχει δύο εκπροσώπου του Champions League. Ναι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να το πάρει αψήφιστα. Δεύτερη θέση τώρα, τρίτη, μια από τα ίδια, τελειώσαμε. Όχι, ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Ο Άρης απ' την άλλη δεν έχει τίποτα πλέον να περιμένει. Ίσα-ίσα το μόνο πράγμα που θα γίνει για τον Άρη, θα τα πούμε αυτά σε λίγο, είναι το ξεκαθάρισμα που θα υπάρξει στο ρόστερ του μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Γιατί μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είναι 28 το μάτς την Κυριακή. 30 του μηνός λήγουν τα συμβόλαια και πλέον αντιλαμβάνεστε ότι όσοι δεν μείνουν και την επόμενη σεζόν. Δηλαδή αυτούς που θέλει να κρατήσει ο Άρης και με τους οποίους στην ουσία έχει μια συμφωνία και είναι διαδικαστικό το θέμα. Οι υπόλοιποι 1η Ιουλίου μας χαιρετάνε. Άρα ο Άρης στα υπόλοιπα 4-5 παιχνίδια των play-off θα παίζει με αυτούς που θα μείνουν πίσω και με τον Μπακούτσι και τον Μπακαλιάνη. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Βέβαια γενικότερα αν εξαιρέσεις... Ξέρω ότι δεν το λες απαξιωτικά, αλλά πώς το λες... Μπορεί και τα παιδιά να δεν το λέω απαξιωτικά. Δεν το λέω απαξιωτικά. Εντάξει. Θα παίξει με τους πιτσιρίκους, φίλε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι ο Λάρσον, δεν είναι το ίδιο με τον Μπακούτσι, ό,τι όπως και να το κάνουμε. Απ' την άλλη, αν θες την άποψή μου, εγώ θα τα βάζα κιόλας αυτά τα παιδιά, ακόμα και αν είχα τον Λάρσον. Αλλά εντάξει. Είναι ότι ο Άρης όμως. Υπάρχει μια θετική αύρα, ας πούμε, με τον Τζόλι. Άλλη φάση. Άλλη φάση. Θα σου πω όμως ότι ο Άρης έχει ένα ρόστερ και φάνηκε και χθες συγκεκριμένο. Ένα ρόστερ το οποίο είναι ταλαιπωρημένο όλη τη σεζόν. Ένα ρόστερ. Ξεκινήσουμε από τον Άρη, μια που μπήκαμε. Να πούμε του χορηγού και θα πιάσουμε, ναι. Εντάξει, έχουμε χρόνο. Αλλά έχω αρκετά να πραγματάκια. Πω λίγο, πρώτα θέλω... απ' όλα ότι έχουμε το διαιτητή του αγώνα τη Κυριακή. Ποιον αγώνα. Άρης ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό. 39χρονο Γερμανό. Εντάξει. Ποιανό λέγξη είναι, να ξέρει. Είναι ο Φέλιξ Τσβάιερ. Είναι αυτό που σφίριξε τον περσινό τελικό. ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο ΑΚ αποκρίθηκε με τον κόλ του ΑΚΠΟΜ. Ο υπέρ του ΠΑΟΚ είναι αυτός. Τελευταίο μάτς σημαντικό 20 Ιουνίου σφύριξε το Λειψία Ντόρτμουντ το 0-2. Mm-hmm. Εντάξει, είπαμε πέρσι. Και έχει καταδικαστεί για στημένα παιχνίδια. Ξέρεις? Όχι, πώς πάνω το ξέρω. Δεν έχω κάνει έρευνα. Εμείς κάναμε. Και βοηθός ΒΑΡΠ στον περσινό Champions League μεταξύ Λίβερπουλ και Τότεναμ. Γερμανοί εννοείται και η βοηθή του. Σίφνερ και Αχ Μίλλερ, πώς λέμε, Αχ Κούλα. Ο Αχ Μίλλερ. Στο βάρο Στέγκεμαν. Τέταρτος ο Τζίλος. Και βοηθός ο Μπουξμπάουμ. Βοηθός ΒΑΡ. Πρόσεξε λίγο. Θα αναφερθούμε και στον τέταρτο τουλάχιστον. Διαβάζω για τον Τσβάιερ. Συγγνώμη, μήπως έχετε κανένα λάθος εδώ, ρε. Παπαδόπουλε, δες το λίγο, ρε φίλε. Η αποκάλυψη της τάδε εφημερίδας αναφέρει ότι ο Τσβάιερ πήρε 300 ευρώ για να μεροληπτήσει υπέρ της ομάδας του Βούπερταλ. Τι εννοεί 300 ευρώ, ρε φίλε. Όταν ήταν 15 χρονών. 300 ευρώ, τι εννοεί. Μπορεί να ήταν 15 χρονών. Μήπως 30.000. Ή 300 γιατί... μάρκα. Έστω.
300 ευρώ. Και τιμωρήθηκε με 6 μήνες. Ναι. Τιμωρήθηκε κιόλας δηλαδή. 300 ευρώ το μυαλό μου πάει στο ξεκίνημα της καριέρας του. Εντάξει, τέλος πάντων, θα το ψάξουμε, θα το δούμε και αυτό. Μάλιστα. Πάντως, είναι φοβερό, εντάξει. Να πούμε τους χορηγούς και να ξεκινήσουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Γιατί έχουμε πάρα πολλά πραγματάκια όντως να συζητήσουμε σήμερα. Τουλάχιστον εγώ έχω πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να τα ιεραρχήσω και λίγο σε σχέση με τον Άρη. Φαντάζομαι και ο Στέργιος έχει πολλά πράγματα. Γιατί μας έδωσαν όντως πράγματα τα παιχνίδια. Πέρα από το γύρω-γύρω και τους Ταλιμπάν που απαξιώνουν ή αποθεώνουν ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν πολλά αγωνιστικά στοιχεία. Και θεωρώ ότι επειδή ακούω και διάφορες, τουλάχιστον όσον αφορά τον Άρη, έχω άποψη και για τον ΠΑΟΚ στο αγωνιστικό, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τον Άρη, επειδή το ξέρω το θέμα, ακούω πάρα πολλά χαζά και πάρα πολλές μπούρδες. Θα ήθελα να πω πέντε πράγματα σε σχέση και με το αγωνιστικό. Μαζί μας, βέβαια, την πρώτη ώρα της εκπομπής είναι η Der Wetten, η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο, live streaming, υπηρεσία Cash Out, επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League. Και Κασάτ βεβαίως, επαναλαμβάνω, έχουμε και κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί. Μαζί μας και Arena Rapid, ένα συμπλήρωμα διατροφής για πρωταθλητές, 100% φυσικό προϊόν για μέγιστη επιδόση και δυνατές εμπειρίες, απόλυτα ασφαλές, χωρίς παρενέργειες και είναι κατάλληλο για διαβητικούς, σημαντικό και αυτό. Γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ, μπορείτε να το βρείτε στα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα, αρκεί να το ζητήσετε, κυρίες μου και κύριοι. Γυαλάκι έχουμε από Opticon Express FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54222. Για ένα γυαλί ηλίου από τα Opticon Express, όλοι όσοι στείλετε βέβαια κερδίζετε δώρο επιταγή 50 ευρώ. Και μαζί μας είπε ότι ο Ρο Μαρμαρίδης, marmaridis.gr, να δείτε με την ησυχία σας τα εκατοντάδες προϊόντα για επίπλωση σπιτιού, επαγγελματικής στέγης, εξοικειωτικού κτλ. Να ενημερωθείτε για το νέο πλάνο δόσεων χωρίς πιστωτική από τον Μαρμαρίδη και χωρίς προκαταβολή. Τρία μεγάλα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, πάρα πολλά καταστήματα και στην Αθήνα, δωρεάν μεταφορά. Για Θεσσαλονίκη και Αθήνα Χρύσανθε, σημαντικό για να είμαστε ακριβείς, εντός πεζοδρομίου. Δηλαδή το φέρνουν μέχρι το πεζοδρόμιο. Ναι. Άλλοι δεν το φέρνουν ούτε μέχρι εκεί, σου λένε 50 ευρώ κτλ. Mm. Ο Μαρμαρίδης το κάνει και αυτό δωρεάν δεκαετίες τώρα, πρώτο όνομα στο έπιπλο της Βορείου Ελλάδος και όχι μόνο. Λοιπόν, εγώ λέω να πιάσουμε μετά Χρύσανθε τα αγωνιστικά. Εντάξει, να τι πούμε θέλεις, ότι είναι σε εξέλιξη, θα το πιάσουμε αυτό αργότερα όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ναι. Το ποινικό κομμάτι της δίκης της συμμορίας πρώην εγκληματικής οργάνωσης. Υπάρχει μια κατάθεση του Γεωργία. Α, ξανάρχισε. Ναι, το Κοριόπολης δηλαδή. Το Κοριόπολης, ναι. Να, όχι το Κοριόπολης. Είναι το Κοριόπολης αυτό. Όχι, είναι τα... Έχουμε μπερδευτεί με. Η συμμορία είναι. Με τόσες συμμορίες. Κοριόπολης, όλοι αθώοι, τελειώσαμε. Άκου λίγο. Με τόσες συμμορίες εγκληματικής οργάνωσης. Κοριόπολης, όλοι αθώοι, είπαμε. Τελειώσαμε. Χθες εν τω μεταξύ, ρε φίλε, είχα δίκιο. Δηλαδή, παροδία. Ξεκινάς και κάνεις τηλεδιάσκεψη. Ανοίγεις όλη τη φάση. Και λες, αναβάλω για 29 έκτου για να είμαστε από κοντά. Ρε φίλε, πραγματικά. Ναι, αυτά γιατί δεν μπόρεσαν, υποτίθεται, να βγάλουν άκρη με τεχνολογία. Εντάξει, παιδιά. Να σου κάτι. Κλείσε το μαγαζί, ρε παιδιά. Εντάξει. Κάντε πριν μια δοκιμή, φωνάξτε δύο ανθρώπους που να ξέρουν, τρεις. Εντάξει. Μια μπούρδα δικαιολογία. Είστε για γέλια, πραγματικά. Όλο το σύστημα. Δεν λέω για τους δικαστές, προφανώς. Γιατί από ό,τι διάβασα ήταν και εκνευρισμένοι που δεν βγάλαν άκρη άνθρωποι με τις οθόνες. Δηλαδή να σου πω κάτι. Δηλαδή μπορεί και να αναπόσχονταν οι οθόνες. Δηλαδή. Βγάλετε μια άκρη τώρα. Και μετά εσύ μου λες, αυτοί θα αποδώσουν. Δώστε 200 ευρώ σε κάποιον άνθρωπο, πάρτε ένα busy router. Busy. Σε παρακαλώ τώρα, ρε φίλε. Τέλος πάντων, θα αναφερθούμε αργότερα στα δικαστικά. Εγώ θέλω λίγο. Πριν πιάσουμε μετά του ΠΑΟ και του Άρη στη συνέχεια. Ναι, πες καταρχήν τι λέει αυτό. Γιατί εμείς το ακούμε. Το λείπεις για τον Γεωργία, αλλά εμείς τα ξέρουμε. Ο Γεωργία η ουσία είναι ότι δεν γίνεται να έρθει ένα παιχνίδι 3-0. Χωρίς να είναι πιασμένοι και η μεν και η δε. Mm. Και έχει δίκιο. Εσύ Γεωργία ήσουν, α. Ήτανε, γιατί έπαιζες Γεωργία. Ήτανε και όπως... Αλλά δεν ήσουν πιασμένος. Ήταν ήτανε ο πρώτος που βγήκε έξω και ζήτησε να βγει. Ναι. Γιατί του είπε ο Λαναρής. Λες τώρα. Τότε γενικός αρχηγός. Δυστυχώς, παιδιά, πρέπει να χάσουμε 3-0. Εντάξει. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα... Άρα ήταν πιασμένοι οι άλλοι και ο Γεωργίας όχι. Οι άλλοι ήταν οι πιασμένοι. Τι ωραία, ρε φίλε. Λέει και μέσα ότι είναι ο παδός της ΑΕΚ. Αναφέρει ότι πήγε στο Μελισανίδη για προστασία όταν κατέθεσε στον ανακριτή, όταν τον κάλεσε για πρώτη φορά. Και αναλύει, όχι με πολλές λεπτομέρειες, είναι αλήθεια. Ναι. Το πώς εκείνο το παιχνίδι έγινε 3-0. Δεν θυμάμαι, λέει, πώς μπήκα τα γκολ, δεν θυμάμαι το ένα. Αλλά είπε μερικά πράγματα ο Γεωργίας. Δύο ώρες κράτησε
η κατάθεσή του. Μπορεί να μπει στο ΠΑΟ 24, μπορεί να μπει και στο Sport DNA. Υπάρχει κατάθεση του Γεωργία. Θα συνεχίζεται η διαδικασία με κατάθεση του Παντελή Καφέ, οπότε θα το πιάσουμε μία όταν τελειώσει το όλο θέμα. Αυτό που ήθελα να χρήσετε να σταθώ, ξαναλέω, πριν πιάσουμε μετά το διάλειμμα τα θέματα με τη σειρά, γιατί και είχαν θέματα οι ομάδες, τουλάχιστον ο ΠΑΟ, και προκύψαν κάποια θέματα, το είδαμε και χθες. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να είσαι τέταρτος διαιτητής. Εντάξει, εγώ δεν το περίμενα ποτέ, πραγματικά. Και να αφήνεις το στίγμα σου στον αγώνα. Γιατί? Ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής. Που να πάει να παίζει με το παιδάκι του, αν είναι κορυφαίος. Τώρα δηλαδή θα μου πεις, είναι δυνατόν να πει για τον Παπαπέτρο. Συγγνώμη, να πει κάτι. Έχω δει τη φάση 18 φορές από αυτό το βράδυ. Δεν του δίνει την άδεια. Και σήμερα το πρωί. Κανονικά δεν είναι. Γιατί το έχει αισθανθεί τόσο πολύ. Χρήσατε. Μπείτε μέσα. Και στον Φουρτούνη και στον Καντούνη. Στο Γιαννούλη και ο Παπαπέτρος μπρόχνει το φορτούνη. Σπρώχνει, Χρήσατε. Δεν του μπρόχνει. Τον έχει το χέρι του έτσι. Και του λέει μπείτε. Στην πλάτη του μπρόχνει. Πε ότι ο Παπαπέτρο έχει κάνει λάθο. Ο Κάιπερ όμω και αυτό λέει μετά όταν πηγαίνει ο. Ποιο παίκτη πηγαίνει. Πηγαίνει ένα παίκτη του Πάγκου, δεν θυμάμαι τώρα, και του λέει: είπα, I said to come in. Του το λέει, φαίνεται, μα το είπε και ο διαιτητής. Εντάξει, καταλαβαίνω τώρα ότι είναι ο Παπαπέτρου και τα λοιπά, αλλά. Και πάλι να σου πω κάτι. Εσύ αν το έχεις ξαναδεί αυτό, Χρήσανθε, δηλαδή την ώρα που συνέχεια, η μπάλα πάει στον αριστερό μπακ. Συνέχεια. Να μπαίνει. Όχι, δεν το έχω δει με αυτό. Απ' έξω και να κλέβει την μπάλα. Κοίταξε, γιατί αυτό... όταν ο Γιαννούλης, κάτσε πω, όταν ο Γιαννούλης υποδέχεται την μπάλα. Δεν έχει στο μυαλό είναι, είναι η συγκυρία. Κοίταξε, εγώ το θεωρώ ότι είναι μια συγκυρία. Προφανώς δεν είπε κάτσε να το βάλω μέσα να κλέψει την μπάλα. Είναι μια συγκυρία γιατί η μπάλα γίνεται. Πρόσεχε, αν η μπάλα πάει από την άλλη πλευρά, δεν θα ασχοληθεί κανένας. Ναι, απλά είναι η συγκυρία ότι εκείνη τη στιγμή ακριβώς που του λέει να μπει μέσα, ο άλλος δίνει την μπάσα. Οκ. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι. Καταρχήν, δεν νομίζω ότι καταλογίζει πρόθεση για το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή ότι τον έβαλε για να πάρει την μπάλα στο κέντρο. Να περάσει όλη την άμυνα. Για εκατομμυριωστή φορά. Ναι. Δεν θέλω να βλέπω Έλληνες διαιτητές. Εντάξει. Κουπανά στο. Και το χτυπάω πολύ ευγενικά γιατί έχω και κάποια νεύρα. Κοίταξε, να σου πω το εξής. Δεν θέλω να του βλέπω, ρε φίλε. Άκου λίγο. Δεν θέλω να του βλέπω. Πώς είναι το μια μεμονωμένη φάση, όπως υπάρχουν και δύο φάσεις από μια ομάδα. Μια δεύτερη κίτρινη στο. Μπορεί και κόκκινη στο Σεμέδο. Την έδινε και όχι δεύτερη κίτρινη και απευθείας κόκκινη στο Σεμέδο και πάει στο λιμιό με το. Με το γόνιμο πάνω, στην πλάτη. Δηλαδή, εκεί θα μπορούσε να του δώσει για κόκκινη. Τώρα. Δεν του δώσει κίτρινη. Ούτε κίτρινη. Δεν και φυσικά υπάρχει φάση με το μπουχαλάκι. Του μπουχαλάκι και του Ενσίτη. Γιατί είναι η δεύτερη κίτρινη και του Ενσίτη όπως είναι και δεύτερη κίτρινη του μπουχαλάκι. Θα σου πω όμως το εξής. Σε παιχνίδι σε αυτό δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει παράπονο τη διαιτησία. Όπως αντίστοιχα, ενώ υπάρχει φάση στον Άρη που διαμορφώνει το αποτέλεσμα. Το φάουλ που γίνεται υπέρ του Άρη στο 2-1 της ΑΕΚ είναι καθαρό. Μισό λεπτό πριν τον γκολ. Δεν έχει γυρίσει τη φάση πίσω ο Ολλανδός. Φίλε, δεν μπορώ να πω τίποτα για ένα διαιτητή που 120 λεπτά είναι στο 50-50. Και σφυρίζει με αυτή τη λογική. Δεν θεωρώ λοιπόν. Και ευνόησε κιόλα σύμφωνα με την ώρα για σπορ. Με την ώρα, απίστευτο, ναι, γιατί δεν έδωσε πέναλτι στις δικές. Και κόντρα σε μια ακόμα αλήτικη διαιτησία. Αλήτικη διαιτησία. Ξέρεις γιατί. Γιατί η αλήθεια διαιτησία είναι ότι οι βουτιές των παιχτών της ΑΕΚ δεν τα έδινε. Δεν έδινε τις βουτιές. Έτσι έχουν μάθει στην ΑΕΚ, φίλε. Η ΑΕΚ αυτή είναι, ήταν ένα καθαρό πέναλτι που πήρε ο Άρης στο ΆΚΑ και το βγάλαν πέτσινο. Το καθαρό πέναλτι που το χτυπάει το πόδι. Τέλος πάντων. Εγώ θέλω να σου πω λοιπόν ότι. Δεν ποδόσφαιρο 30 χρόνια. Ότι με τον Παπαπέτρου κτλ. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Ποιο. Τη φάση αυτή. Δηλαδή την ώρα που μπορεί να πάει ο αριστερός μπακ να μπαίνει μέσα. Τον έσπρωξε, δεν σου λέω με τα δύο του χέρια, ο Παπαπέτρου, τον κάνει και ένα χτύπημα στην πλάτη. Ναι, αλλά δίνει και ο Κάιπερ εντολή. Του τη δίνει ο διαιτητής. Δεν θέλω ιδανικά, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα, να ξαναδώ Έλληνες διαιτητές. Εντάξει. Η μισή είναι ανίκανη, εσύ λες για τον η μισή διαιτητή. Είναι φοβισμένη. Ο Διαμαντόπουλος λοιπόν, που δεν επηρεάζει την εξέλιξη του αγώνα. Ο Διαμαντόπουλος. Ο Διαμαντόπουλος λοιπόν, πηγαίνει ο Ολιβέιρα, είναι και κλεισμένο το θυρόν, είναι μπροστά μας. Και λέει πούτα μάντρε. Ναι. Και κάνει χειρονομία στον πάγκο του Άρη. Του απαντάει ο Ράντος με την ίδια λέξη στα ελληνικά. Τη δικιά σου. Ο Διαμαντόπουλος λοιπόν λέει στον Ολλανδό, ο οποίος προφανώς Ολλανδός δεν ξέρει τι είπε ο Ράντος. Έτσι. Ούτε έχει δει το περιστατικό με τον Ολιβέιρα. Και δίνει κίτρινη κάρτα στον Ολιβέιρα και κόκκινη κάρτα στον Ράντο. Γιατί ο Διαμαντόπουλος του είπε ότι ο ένας έβρισε και ο άλλος απλά είπε κάτι. Ναι, γιατί στο μυαλό του Διαμαντόπουλου περάσανε κασκόλ, περάσανε σφιξίματα μέσα σε κλάσματα. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν χρήσανε να εξαφανιστούν όλοι αυτοί από τη ζωή μας. Πώς θα γίνει. Να εξαφανιστούν. Ξένοι διαιτητές, φίλε.
Ξένοι διαιτητές. Εγώ πάντως. Από την Αλβανία, την Αλβανία. Από τα Σκόπια, από την Νορβηγία δεν τεμένει. Σου ξαναλέω. Υπάρχει λάθος για μένα στον γκολ της ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να πω τίποτα, φίλε. Δεν μπορώ να πω ότι αυτός ο διαιτητής ήρθε για να με στήσει. Ήρθε και άφησε το λάθος. Εάν το λαμόγιο. Έπαιζε 120 λεπτά. Δεν το λέω και εγώ, σούπερ. Θα μου πει είναι elite. Elite ο διαιτητής. Έτσι. Από το πάνω ράφι, Champions League παίζει κτλ. Τι να πει. Αλλά φαινότανε στις βουτιές του Ολιβέιρα, του Μάνταλου και του Λιβάγια και του Φετσατζίδη, γιατί έκανε και ο Φέτφα δυο τέτοια, όχι μόνο δεν έπεσε και δεν έδωσε φάουλ, αλλά πήγαινε και τους έλεγε εσείς, σοβαρευτείτε. Δηλαδή σε μια φάση τον Ολιβέιρα που πέφτει μες στην περιοχή αυτό που λένε ότι είναι καθαρό πέναλτι που λένε τη ΑΕΚ, που κάνει βουτιά. Κανονική βουτιά όμως, φίλε. Και χωρίς ίχνος ντροπής, η ντροπή αυτή της δημοσιογραφίας γράφουν για πέναλτι. Αυτοί που γράφουν στο πρωτοσέλιδο ότι μας μάμισε ο Λιβάγια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Αλλά το πρωτοσέλιδο της Άρης σε πειράζε. Εδώ τώρα δεν πειράζει. Εδώ δεν υπάρχει εισαγγελέας να επέμβει. Εδώ εισαγγελέας δεν θα επέμβει. Μας γάζωσε. Πολύ ωραία. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Μετά όμως, παιδιά, μην διαμαρτύρεστε όλοι και του κλάδου κτλ. Μην διαμαρτύρεστε. Άξι της μοίρας μας. Σε πρωτοσέλιδο να γράφει ότι ήταν αλήτικη η διαιτησία αυτή, όταν είναι τέτοια διαιτησία άψογη και μάλιστα με τη φάση τη μία που διαμορφώνει το αποτέλεσμα, να είναι κατά του Άρη. Και παρόλα αυτό το λέμε. Καθαρό φάουλ. Δεν έχει πρόθεση ο Ολλανδός. Έτσι σφύριζε όλο το μάτς. Άφηνε τις επαφές, τις βουτιές και των δύο, τα τζατζαρίσματα κτλ. Δεν σύριζε. Φρου. Θα το ξαναπώ για να... Και έτσι άφησε και αυτή τη φάση. Για να το κλείσουμε, έχω δει τη φάση τουλάχιστον 15 φορές και το βράδυ και άλλες 5-6 σήμερα το πρωί. Εξακολουθεί να μην το χωράει το μυαλό μου πώς έγινε αυτή η φάση. Και φυσικά ο Φορτούνης ο ψεύτης είπε ότι όταν μπήκα η μπάλα ήταν στο στόπερ του ΠΑΟΚ. Όταν μπήκε η μπάλα ήταν. Είχε φύγει από το πόδι του. Ένα δευτερόλεπτο πριν πάει στο πόδι του Γιαννούλη. Να δείτε ξανά τη φάση και να ο Φορτούνης. Τη δουλειά του κάνει ο Φορτούνης. Τη δουλειά τους κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Το θέμα είναι ότι είχαμε τη φάση αυτή. Δεν ξέρω, θα ένας φίλος του Άρη λέει να εξαφανιστούν Μελισανίδες, Μαρινάκηδες, Ιβάνιδες και τα λοιπά που τραμπουκίζουν τους Έλληνες διαιτητές. Ο Ιβάν Σαββίδης δεν έχει τραμπουκίσει κανέναν Έλληνα διαιτητή. Εγώ αυτό ξέρω. Μπήκε με πιστόλι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πώς δεν έχει... αν δεν θεωρείται τραμπούκο αυτό. Ο Καρεπίδης δεν έχει μπει σε αγωνιστικό χώρο. Με πιστόλι όχι. Σε αγωνιστικό χώρο και ο Καρυπίδης. Βάλε και τον Καρυπίδη μέσα. Βάλε και τον Αλφάλ τους όλους. Ναι. Αλλά προφανώς δεν έχει τη δύναμη ο Καρυπίδης, ούτε το Ιβάν ούτε το Μαρινάκι. Αυτό νομίζω είναι, το ξέρουμε όλοι. Ο Ιβάν Σαββίδης λοιπόν, Χρύσανθε, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Να ξαναδεί ο φίλος. Μην το ξαναπάμε πάλι. Ναι. Κοίταξε. Ούτε πήγε πάνω στον κομμίνι του Χρύσανθε, πήγε στου παίκτες του ΠΑΟ και έλεγε πάμε να φύγουμε. Με δεν τραμπούξει κανέναν γιατί. Πάμε να φύγουν οι Μελισανίδες και οι Ιβάνιδες. Να φύγουμε, δεν είναι, έλεγε. Άκουλε. Δεν στο βίντεο, Ρίση Χρύσανθε. Πήγε πάνω στον κομμίνι. Πήγε πάνω στον κομμίνι. Πήγε πάνω στο κομμίνι ο Ιβάν. Όπλο είχε. Πήγε πάνω στο κομμίνι. Πώς θα πάει. Έβγαλε το όπλο. Πυροβόλησε στον αέρα. Ένα πυροβόλησε. Δεν το είδα. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε Συστέριο, ήμαρτον τώρα. Τον υπερασπίζει κιόλας με όπλο. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Τραβούξε διότι ο Ιβάν Σαββίδης, όπως ο Μελισανίδης και ο Μαρινάκης. Διαβάζω ένα μήνυμα του φίλου ακροατή. Η άποψη. Το σηκοντάρισε σου. Θα σου πω το εξή. Πήγε στα πολιτήρια από το Ιβάν Σαββίδης του εμίχρονο. Θα σου πω το εξή. Θα σου πω το εξή. Να πει τι σφυρίζει ρε φίλε και να τον πιάνει τα γενικά όργανα. Δεν πήγε. Αυτό δεν το έχει κάνει. Το έχουν κάνει άλλοι. Με τραμπούκο, υπήρχε και στην Τούμπα τραμπούκο και στο Βικελίδης και στο ΟΑΚΑ. Πάντου υπάρχουν τραμπούκα στους Έλληνες διαιτητές. Αλλά να σου πω. Τρελαίνω με Χρύσανθε, ναι, με το τσουβάλιασμα. Να φύγουν Μελισανίδες, Μαρινάκηδες, Σαββίδες. Δεν θα φύγει ο Ιβάν Σαββίδης. Θα σου πω την άποψή μου. Θα σου πω την άποψη. Ο Ιβάν Σαββίδης δεν θέλω να φύγει. Θέλω να σταματήσει να έχει επιρροή σε ΕΠΣ. Θέλω να σταματήσει να έχει επιρροή σε εκτελεστική γραμματεία. Όχι, θα έχει ο Μαρινάκης Χρύσανθε επιρροή. Όχι, δεν είπα μόνο Ιβάν. Και να έρθει ξανά ο Καλογερόπουλος και ο Παπάς και ο Δημητρόπουλος και ο Μαρινάκης. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα μας. Μπράβο. Ο Ιβάν έκανε άμυνα. Και μετά από ένα διάστημα έκανε επίθεση. Αλλά δεν έκανε, πρόσεξε λίγο. Αυτή τη στιγμή όμως, αυτοί όλοι οι παράγοντες, Στέργιο, να είμαστε ειλικρινείς. Έπαιξε με τους όρους που παίζανε ο Ιβάν. Δεν είναι πώς τη λένε, η μητέρα Τερέζα. Έπαιξε με τους όρους που παίζανε. Και καλά έκανε. Γιατί όταν λέμε και εγώ και εσύ, Στέργιο, η προστασία από τους διαιτητές, αυτό θέλουμε. Δεν προσέλαβε τον Τεβεκέλη και τον Σαραϊδάρη για τις γνώσεις τους. Και δεν έχεις απάντηση. Εγώ δεν έχω ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ σε ένα ντέρμπι έσφαξε τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό. Τον έσφαξε.
Δεν χρειάζεται να σφάξει τον Ολυμπιακό, τον Άρη. Έχει σφάξει πάρα πολλές φορές. Πού τον έσφαξε, στο παρελθόν. Όχι, τώρα. Με Ιβάν Σαβίδη που είναι ο Χαλίφης και τα λοιπά. Πες μου ένα παιχνίδι που πάω από το κέρδισε με διευθυνσία. Ένα ντέρμπι. Πήρε πέναλτι που δεν υπήρχε στο 1-2. Πήρε κόκκινη κάρτα. Πήρε πέναλτι που δεν υπήρχε στο 1-2. Okay. Πήρε κόκκινη κάρτα του Σάσα που είναι ανύπαρκτη. Με το Σιδηρόπουλο. Ενώ του Μάτου ήταν υπαρκτή. Τι λες, κανονική, του τραβάει τη φανέλα. Δεν ήταν υπαρκτή. Δεν τον τραβάει τη φανέλα. Του Σάσα δεν είναι υπαρκτή. Ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου απλό. Ναι, είναι ανύπαρκτη. Τη δίνει γιατί έχει δώσει το μάτο. Ναι, με ρώτησε. Συνεχίστε το παραμυθάκι σας όσοι το κάνετε. Βολεύει πάρα πολύ ότι ο Σαβίδης είναι ο νέος Μαρινάκης και ο νέος Μελισσανίδης. Ή ότι είναι όλοι στον ίδιο τορβά. Δεν είπα ούτε ότι είναι ο νέος Μαρινάκης εγώ, ούτε είναι ο νέος Μελισσανίδης. Είπα, κοίταξε. Νομίζω ότι μιλάω καλά ελληνικά. Είπα ότι έχει επιρροή. Δεν είπα σε εσένα. Είπα όσο πιστεύετε. Και στην ΕΠΣ. Εσείς λέτε και γράφετε ότι ο ΠΑΟΚ ελέγχει τους 8 από τους 15 της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΠΟ. Εσείς, τα δικά σας κείμενα είναι. Ότι 8 είναι του ΠΑΟΚ, 7 είναι της ΑΚ και ένας είναι του Ολυμπιακού. Μπορεί να είναι 9-6-5 έτσι. 9-6-2. Θα την ελέγχει ο Μαρινάκης και ο Γκυρτζίκης. Πρόσε, δεν το αρνείσαι λοιπόν. Και 20 χρόνια να βλέπουμε. Χρήσανθε. Δεν το αρνείσαι το λοιπόν. Το ποδόσφαιρο που βλέπουμε τα 3 τελευταία χρόνια, 4, δεν έχει καμία σχέση με την εποχή της Παράγκας. Εντάξει. Ναι, γιατί τότε ευνοούνταν μόνο ένας. Έχεις δίκιο σε αυτό. Εντάξει. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Απλά όμως. Εχθές αν είχαμε διάφορες... παράγκα και είχε στην ΑΕΚ, στην καλή εποχή του Μελισσανίδη, θα έχω κάνει 0-3. Γιατί έχουμε ξένους διαιτητές. Φυσικά, πρόσεχε να σου πω κάτι όμως. Υπάρχουν πάλι και στοιχεία παρόμοια. Όταν πας εσύ πετάς μολότοφ στο Άρης ΠΑΟΚ πέρσι και τιμωρήσε με πρόστιμο στέριο, γιατί η επιτροπή της ΕΠΟ σε βγάζει λάδι, γιατί είπε ότι ήταν αναρχική και όχι παοξίδες. Είναι στοιχείο κι αυτό. Είναι στοιχείο της λειτουργίας. Όταν η ΕΠΟ στέλνει τον πρόεδρο της Original 21 στην καρδίτσα στο Βικελίδης και πρέπει να γίνει ό,τι έγινε για να τον αλλάξει. Είναι στοιχείο κι αυτό. Όταν χάνεται το χαρτί του μπαν της FIFA για τον Άρη από την ΕΠΟ, είναι στοιχείο κι αυτό. Όταν οι επιτροπές λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν, ακόμα και εναντίον σου σε κάποιες περιπτώσεις και υπέρ της ΑΕΚ, γιατί αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η διαφορά. Τα προηγούμενα χρόνια ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι γουστάρε. Αυτή τη στιγμή εσύ δεν μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Γιατί υπάρχει και η ΑΕΚ. Με τον δυνατό Μελισσανίδη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τα προηγούμενα χρόνια γινόταν ό,τι γινόταν, γιατί ήταν 100-0 Ολυμπιακός. Τώρα δεν είναι 100-0 Ιβάν ή 100-0 Μελισσανίδης. Και υπάρχουν και περίοδοι που πότε είναι ένας πάνω, πότε είναι ο άλλος κάτω. Στην εποχή που ο Σαβίδης ελέγχει τα πάντα και είναι ο Χαλίφης και αυτό και τα λοιπά. Μαζί με τον Μελισσανίδη είναι οι Χαλίφηδες. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει τον Ολυμπιακό τρεις φορές φέτος. Καλά, αφού δεν μπορείς να κάνεις σούτ, ρε φίλε. Πώς θα κάνεις σούτ. Έχει χάσει τρεις φορές ο ΠΑΟΚ. Πέρσι όμως πήρε το πρωτάθλημα, πήρε τον double πέρσι. Συγγνώμη που δεν έχασα ούτε ένα μάτσα, έχασα δε. Συγγνώμη κιόλας. Έπρεπε να χάσεις κάνα δυο. Συγγνώμη που δεν έχασα. Τέλος πάντων. Ξεκίνησαμε μείον δύο. Νομίζω ότι είμαι σαφής αυτό που λέω. Εγώ δεν τσουβαλιάζω. Αλλά δεν είναι δυνατό να μου λες ότι είναι αγγελικά πλασμένο τώρα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι δυνατό να μου λες ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Βέβαια, απ' την άλλη, υπάρχει και το καραγκιουζιλίκι χθες πάλι με τον φίλο μου τον Σάββατο Θεοδωρίδη που έλεγε ότι να είναι πάλι. Ότι αυτό θα σώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ελληνική διαιτησία. Έπος. Δεν ασχολούμαι εδώ και πολύ καιρό έπος. Με το συγκεκριμένο. Έπος. Εντάξει. Ότι να φτάνουν ούτε το να φτάνει ούτε ο Ολυμπιακός. Δεν το σέβομαι λόγω ηλικίας. Το παραμυθάκι αυτό. Να το σεβαστούμε γιατί είναι μεγάλο άνθρωπο. Καθόλου. Δεν το σέβομαι καθόλου. Εδώ δεν σέβεται την ομάδα σου, ρε φίλε. Γιατί δεν το σεβαστεί. Δεν το σέβονται, το έχουμε ξαναπεί, οι ίδιοι Ολυμπιακοί. Που τον έχουν εκεί πέρα και βγαίνει και κάνει τα δικά του. Δεν το σέβομαι καθόλου και δεν θέλω να το συνεχίσω για τον Σάββα Θεοδωρίδη. Όχι, σου λέω ότι είναι κωμικό, το λέω και εγώ. Ότι είναι κωμικό να βγαίνει αυτό ο άνθρωπο και να μιλάει για σωτηρία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτοί οι άνθρωποι να τα λένε αυτά. Να λέει Ολυμπιακό. Για σωτηρία της ελληνικής διαιτησίας και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι τρολάρισμα. Παρόλα αυτά, σε αυτό που συμφωνώ με το φίλο, βγάλ τα ονόματα, είναι ότι υπάρχει αυτό το θέμα με την ελληνική διαιτησία, φίλε, γιατί αυτοί είναι οι παράγοντές μας, αυτές είναι οι. Δηλαδή να σου πω κάτι. Δεν βλέπω συνδρομή του ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι που λέω τώρα. Δηλαδή ότι δεν γίνεται, ρε φίλε, να αποφασίζουν οι ΕΠΣ για το ποιο θα είναι η διοίκηση της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Και η ΕΠΣ να αποτελείται από τύπους σαν το ΣΦΙΚΑ. Δεν γίνεται αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος θα πάει να αναδείξει πρόεδρο και ψηφίζει, είναι Original 21. Δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να επιλέγουν ποιος θα διοικεί. Το θέμα είναι ότι για τους διαιτητές, για να το κλείσουμε να πάμε στο διάλειμμα, ότι το σύστημα είναι μια χαρά δομημένο. Όταν ένας διαιτητής σκέφτεται, συνειδητά ή υποσυνείδητα, Έλληνας διαιτητής, γι' αυτό λέω, δεν τους τουβαλιάζω όλους και λέω, οι μισοί είναι ανίκανοι, από τη φύση τους για να σφυρίξουν μεγάλα παιχνίδια. Δεν... Οι άλλοι είναι ικανοί. Ανέβηκαν αλλά σκέφτονται. Ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν σκέφτονται, βρέθηκαν οι ένοχοι για το σπίτι του Μπίκα. Όχι. Το κάψανε, όχι. Βρέθηκαν για τον Τζίλο.
Όχι. Το φούρνο του. Βρέθηκαν για τον Τζίλο. Απλά... Ναι, προχώρησε κάτι αυτό. Προχώρησε. Ποιο έστειλε, μόνο του πήγανε. Ναι. Εκεί που καθόταν αδερφέ, δεν πάμε στη Λάρισα. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυθόρμητα. Για το φούρνο του Κωνσταντινέα. Βουλευτή έγινε. Ναι, βρέθηκαν οι ένοχοι ποιοι είναι. Όχι. Σε επιθέσει γεννητών βρέθηκε μια φορά ένα. Όχι. Άρα λοιπόν. Ναι, αλλά με την ίδια λογική δεν βρέθηκε και στην δολοφονία του Τόσκο. Δεν βρέθηκε μιλάμε και στο για, κάψιμο. Μιλάμε για τους γεννητές, ρε. Και στο μην κάψιμο. Τα μπερδεύεις, τα κάνουμε πάλι. Μιλάμε για τους γεννητές. Ποδόσφαιρο είναι, ρε φίλε. Τι σχέση έχει το ποδόσφαιρο ναι. με το θάνατο ενός οπαδού? Δεν έχει σχέση. Έχει μιλάμε για την διαιτησία, μιλάμε τι τώρα. Τι σχέση έχει το ποδόσφαιρο με το κάψιμο ενός φούρνου? Μπορεί να έχει. Μα είναι ο διαιτητής. Μπορεί να έχει προσωπικά. Δεν έχει διαλευκανθεί για να και το με τον Μπίκα προσωπικά. Το έχει διαλευκάνει ότι είναι του ποδοσφαίρου. Δεν το έχει διαλευκάνει. Το υποθέτει. Και εγώ το υποθέτω. Το υποθέτεις. Με το κάψιμο του αυτοκινήτου δεν του Λουτσέσκου. Δεν έκανε καλές τυρόπιτες. Με το κάψιμο του αυτοκινήτου του Λουτσέσκου στην Ξάνθη πριν έρθει στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν υποθέσεις. Πολλές που συνδέει στο ποδόσφαιρο. Και να σου πω και κάτι. Άλλοι λειτουργούν με τραμπούκους. Άλλοι λειτουργούν με τέτοιο. Με δωροδοκίες σε στέριο. Δεν έχουν όλοι τον ίδιο τρόπο. Η διαφθορά μπορεί να είναι με τραμπούκο όπως λες, αλλά μπορεί να είναι και με λεφτά. Η διαφθορά δεν είναι μόνο ξύλο. Η διαφθορά είναι και αλλιώς. Το θέμα είναι να μην υπάρχει διαφθορά. Να συμφωνήσουμε ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν θα ευνοείται λοιπόν είτε ο ισχυρός οικονομικά επιχειρηματίας, είτε ο ισχυρός τραμπουκίστικα επιχειρηματίας, είτε γενικά ο ισχυρός. Το ποδόσφαιρο είναι να μπορεί να πηγαίνει ο Πανετολικός μέσα στον Ολυμπιακό και να κερδίζει, αν είναι καλύτερος. Το ποδόσφαιρο είναι να παίρνω πέναλτι μέσα στο Καραϊσκάκης ή να παίρνεις πέναλτι μέσα στο ΟΑΚΑ. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Διαφορετικούς, ναι. Διαφορετικούς πολλές φορές στο είδος επιρροής στο διαιτητή. Στο είδος επιρροής στην ΕΠΟ. Στο είδος επιρροής στη Λίγκα. Τώρα έχεις καταλάβει τι παιχνίδι παίζεται. Τώρα το παιχνίδι που παίζεται είναι η αναδιάρθρωση. Γιατί είναι η αναδιάρθρωση? Για το ποιος θα ελέγχει την Λίγκα είναι και τις ψηφοφορίες. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Όχι τα Γιάννενα δικά μου. Πρόσεξε. Όταν ο Ολυμπιακός πάει στα Γιάννενα να πάρει τον Νικόλτσι και δίνει 300, είναι κακό. Το ίδιο κακό είναι ότι το κάνει και ο Πάοκ στην Ξάνθη. Το ίδιο κακό είναι να το κάνει ο Άρης. Δεν πρόκειται να σου αλλάξω άποψη, εντάξει. Έχεις την άποψή σου, οκ. Okay. Εντάξει, άμα διαφωνείς δηλαδή με την άποψη. Είναι ο νέος Ολυμπιακός αυτό και τα λοιπά. Και ο Άρης είπα... είναι μόνος του απέναντι και μας πολεμάνε όλοι και δεν μπορούμε ώρα, να κάνουμε. Εντάξει, τόση okay. ώρα που άκουγες αυτό είπα εγώ. Δεν είπα τίποτα από αυτά που λες. Απλά είναι μια καραμέλα που αναπαράγεις επειδή δεν μπορείς να απαντήσεις στα κανονικά δεν θέματα. Απαντήσω, εντάξει, okay. Είπα εγώ τίποτα αυτό που είπες τώρα στο τέλος. Είπα εγώ αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είπα εγώ. Πες μου, Στέργιο, είπα αυτό το πράγμα. Η ουσία αυτή είναι, Χρυσάνθε. Ότι αλλάζουν τα πρόσωπα. Εντάξει. Όχι, δεν και το είναι σύστημα είναι το ίδιο και αλλάζουν τα πρόσωπα. Δεν είναι η ουσία αυτή. Εντάξει. Σου είπα δύο-τρεις διαφορετικούς τρόπους επιρροής. Ο ένας μπορεί να δέρνει, ο άλλος μπορεί να πληρώνει. Δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει ο τρόπος να πηγαίνω στον εφοριακό και να τον δίνω, να τον δέρνω και να τον λέω είναι καλά ο έλεγχος, να υπογράφει όλα καλώς. Υπάρχει ο τρόπος να δώσει και 200 χιλιάρικα. Και να υπογράψει όλα καλώς. Εγώ, Χρήστα, δεν ξέρω ότι την εποχή, την τελευταία τετραετία. Εντάξει. Ακόμα και η ΑΕΚ πήρε τίτλο όπως τον πήρε και ο ΠΑΟΚ πήρε τίτλο. Η ΑΕΚ φυσικά θα τον πάρει. Εντάξει. Θα πάρει η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει σφαγιαστεί σε κανένα μάτς με τον ΠΑΟΚ, ούτε με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, δε φίλε. Ο Ολυμπιακός ναι, είναι Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, ναι. Ο Ολυμπιακός φοβούνται αυτό που λες. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, Στέργιο. Είναι Ολυμπιακός. Ο Άρης όμως όταν θα πάει στον Ατρόμητο θα το σφάξουνε. Και το σφάξανε. Όταν θα πάει στην ΑΕΚ θα βγει ο Ευαγγέλιο και θα δώσει ανύπαρκτο πέναλτι. Στο ΑΕΚ Άρης. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τον Ολυμπιακό δεν είναι εύκολο. Τι να κάνουμε τώρα. Όπως και τον ΠΑΟΚ δεν είναι εύκολο με τον Ιβάν. Δεν είναι εύκολο. Ξέρει ο άλλος ότι είναι ο Ιβάν από πίσω. Δεν είναι εύκολο. Ξέρει στην ΑΕΚ ότι είναι ο Μελισανίδης από πίσω. Δεν είναι εύκολο. Αυτό ακριβώς όμως είναι. Λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν φοβούνται ούτε τον Σπανό του Ατρομήτου, ούτε τον Καρυπίδη του Άρη. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν πρέπει λοιπόν να επηρεάζεσαι από το ποιος είναι ο πρόεδρος. Είτε είναι τραμπούκος, είτε είναι λεφτάς, είτε είναι αξιοπρεπής κύριος. Αυτό λέω εγώ. Και αυτή είναι η άποψή μου προς κρίση όλων μας. Λοιπόν, θα πάμε στο break. Και όταν επιστρέψουμε θα μπούμε στην ουσία και για τα παιχνίδια
που είδαμε, γιατί έχουμε και πολλά αγωνιστικά να πούμε όντως, γιατί χθες τα παιχνίδια είχαν και πολλά αγωνιστικά να σχολιάσουμε. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε. Ο φίλος εδώ, ο Αριανός, μου λέει ότι δεν πήγε ο Σαββίδης, αλλά πήγε ο Μίχελ. Και είπε στον τέτοιο, τελείωσες. Εντάξει, όλοι έχουν κάνει τραμπουκισμούς. Ο Κάρι Πίτς μπήκε την άλλη φορά μέσα στα ποδητήρια και έρχεται και τα μπίνε ελίκια. Αυτό είναι ότι το έχεις δει αυτό να συμβαίνει στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία. Να μπαίνει ο παράγοντας στα ποδητήρια ο οποιοσδήποτε. Δηλαδή ο Μπίλι Δημητριάδης πάλι χθες, ο οποίος είναι και Αριανός, ήταν Αριανός μάλλον, λέει ένα επικό στο 2-2, άντε μαμηθείτε τώρα. Τον πιάνει η κάμερα και τον βλέπουμε. Δεν ασχολούμαι με ψεύτες. Γιατί πού είπε ψέματα ο Βασίλης? Δεν νομίζω. Ο Βασίλης όταν στην υπόθεση υπάρχουν και έγγραφα κιόλα και καταθέσεις του, όταν έγινε η ιστορία, ναι, στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης δήλωσε ότι δεν είδα κάποιο όπλο. Και μετά δήλωσε τι είδε. Τρεις μέρες μετά στην ασφάλεια Αττικής είπα είδε ένα όπλο. Το θυμήθηκε. Με ψεύτε, αν δω ένα όπλο, φίλε, εγώ το θυμάμαι και την Κυριακή και τη Δευτέρα και την Κυριακή. Ήταν σοκαρισμένος. Με ψεύτες λοιπόν δεν ασχολούμαι. Ήταν σοκαρισμένος από το. Βασιλομπίλαρος. Ακούστε, ήταν σοκαρισμένος από τη θέα του όπλου. Και μετά το θυμήθηκε. Ευτυχώς υπάρχουν και τα έγγραφα για όλα αυτά. Αυτό και λέω. Θέση του κάθε Δημητριάδη. Αυτό λέω ότι, Στέργιο, στο εξωτερικό δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Στην Ελλάδα δυστυχώς μπορούν και μπαίνουν οι παράγοντες. Στο εξωτερικό σου είπατε θα συνέβαινε. Τι? Όταν ένας μεγαλομέτωχος έχει στην πλάτη 3. Του αρπαγή δημοσιογράφου, θα δούμε αν η υπόθεση έχει βάση ή όχι. Όταν είναι μέσα σε στημένα παιχνίδια, θα δούμε αν έχει βάση ή όχι. Εμπλέκεται και με κάτι άλλες υποθέσεις έξω το ποδόσφαιρο, πολύ σοβαρές, θα δούμε αν έχουν βάση ή όχι. Ναι. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος δεν θα ήταν ο μέγας πρόεδρος που θα συμμετείχε σε διαβουλεύσεις με την UEFA, με τη FIFA, θα είχε λόγο κτλ. Θα τον είχε πει κάποιος, αδερφέ, πάρ' το δρόμο σου και όταν θωωθείς τα λέμε. Σφακιανάκη, στον αγύριστο. Πάρ' το δρόμο τον αγύριστο. Μη σε ξαναδώ σε γήπεδο. Εντάξει, γιατί πρέπει να έχουμε και την έξοδη καλή μαρτυρία. Πρέπει όλοι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο λοιπόν που κάνουν κάτι, χωρίς ονόματα. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο που κάνουν κάτι και εμπλέκονται σε αυτό το πράγμα, να εξαφανιστούν. Επειδή όμως δεν πρόκειται να γίνει αυτό, επειδή το ποδόσφαιρό μας είναι η προέκταση της ελληνικής κοινωνίας, βλέπεις τι γίνεται τώρα, ο ένας την κατηγορεί τον άλλον, θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτά τα πράγματα και ο πιο δυνατός θα προκρίνεται. Λοιπόν, έχουμε 7 λεπτά για μέχρι τη μία. Δεν χρειάζομαι παραπάνω, Χρήστανθε. Να αναλύσει το θα πάω. Δεν χρειάζομαι παραπάνω. Ωραία. Τα ξέρει και ο κόσμος, τα έχει δει. Όντως, αυτό που λέει και ο Σταύρος, έχει εκπαιδευτεί ο κόσμος του ΠΑΟ και πλέον βλέπει παραπάνω πράγματα και έχει μια καλύτερη κρίση. Εντάξει, φίλε, δεν μιλάμε για το σύνολο. Εντάξει. Έχει εκπαιδευτεί. Όλοι έχουν εκπαιδευμένους και όλοι έχουν και κατσαπλιάδες. Λοιπόν, πρώτο μήχρονο ΠΑΟ τα πάει περίφημα. Λειτουργεί αυτό. Το σύστημα με τους τρεις χαφ και γενικότερα όλη η ενδεκάδα. Ποιοι είναι οι τρεις χαφ, πες μας λίγο, γιατί εγώ είδα το 30. Αυτοί που μείνανε. Ο Μαωρίσιο, ο Εσίδη και ο Καντούρη. Δεν είχε άλλο στο πάγο. Ο Καντούρη πήρε κόκκινη. Πήρε κόκκινη, ναι. Άρα δεν παίζει την Κυριακή. Ναι. Μάλιστα. Θα παίξει ο Τσιγκάρας. Ωραία. Στο δεύτερο μήχρονο, ο Ολυμπιακός βγαίνει φορτσάτος και δεν υπάρχει πάω από το 46 μέχρι το γκολ του Ολυμπιακού. Δηλαδή περίπου για 20 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί 15-20 επιθέσεις. Δηλαδή, κάθε επίθεση του Ολυμπιακού κατέληγε σε υποψία ευκαιρίας στα καρέ του ΠΑΟΚ. Γιατί πιστεύεις έγινε αυτό? Γιατί χάσαν οι παίκτες το καθαρό μυαλό. Στο ημίχρονο, ρε φίλε, το χάσαν το καθαρό το μυαλό. Ο Ολυμπιακός βγήκε με περισσότερη όρεξη. Αυτό νομίζω. Δεν ξέρω τι διόρθωσε. Εντάξει, και σταμάτησε να παίζει. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο ήταν το εξής. Έπαιρνε την μπάλα ο Σεμέδο, κατέβαινε μέχρι το κέντρο, περνούσε το κέντρο, την έδινε στον Κιγέρμε, σέντρα του Κιγέρμε ή σέντρα του Σεμέδο. Αυτό ήταν ο Ολυμπιακός. Μία φάση έκανε με το Μασούρα στο 43. Άρα έτσι όπως το περιγράφεις. Και μετά ξεκίνησε να παίζει πιο συνδυαστικά ο Ολυμπιακός, να βγαίνει από εκεί ο Μάρ, να βγαίνει από την άλλη ο Τσιμίκας. Άρα όπως το περιγράφεις, παρέμβαση του Μάρτινς. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή όταν αλλάζουν και παίζουν σωστά. Το ότι έπαιζε με το Σεμέδο σημαίνει ότι ο ΠΑΟ κλείδωσε όλους τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και ο Σεμέδο ανακατόταν να κάνει παιχνίδι. Και τους ξεκλείδωσε στο ξεκίνημα δεύτερου χρόνου. Γιατί όταν μου λες ότι αλλάζει τον τρόπο που παίζει και βγαίνει από τα δεξιά, βγαίνει από τα αριστερά, άρα κάποιος το είπε να το κάνουν αυτό. Σε κανέναν δεν άρεσε, αυτή είναι η πραγματικότητα, η τριπλή αλλαγή του Φερέιρα στο 60. Τι είναι το ποδόσφαιρο, ρε, όταν το μάτς είναι στο 0-0, εκεί που θέλει ο ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι όμως. Συμπτωματικά ή όχι, δεν ξέρω. Δύο λεπτά αργότερα πέφτει. Αυτό λέω. Μπορεί συμπτωματικό, μπορεί και όχι. Γιατί δεν κάνει ο Λάμπρου
δεν είναι πρώτος της άμυνας. Την επίθεση άλλαξε ο Φερέιρα. Για μένα δεν υπήρχε λόγος να το κάνει, να κάνει τριπλή αλλαγή. Σε ένα σημείο που ο ΠΑΟΚ, εντάξει, όχι, ήταν σε ανισορροπία, αλλά είχε το παιχνίδι εκεί που ήθελε. Γίνεται πολλή κουβέντα για το ότι έφυγε εκτός ο Τζόλης. Ναι. Και πραγματικά το παιδί μπήκε πολύ μουδιασμένα, φοβισμένα. Έκανε τρεις λάθος πάσες που θα μπορούσε μία από αυτές να έβγαινε σωστά ο ΠΑΟΚ να, πρώτη φορά να κάνει ευκαιρία. Εγώ το μάτσο το είδα από το 30 του ΠΑΟΚ. Έχω ακούσει 10 να μιλάνε για το μάτς. Είσαι ο πρώτος που το λέει. Μέχρι το πρώτο δεκάλεπτο ειδικά κάνει τρεις λάθος πάσες. Μέχρι τώρα άκουγα ύμνους. Εντάξει. Λογικό, γιατί το παιδί παίζει πρώτη φορά σε ντέρμπι και ειδικά εκτός έδρας και είναι ημιτελικός κυπέλλου. Άλλο να παίζει στο ΠΑΟΚ Όφη στην Τούμπα και άλλο να παίζει στο Καραϊσκάκη με τον Ολυμπιακό. Από το 20 και μετά όμως, 15, βλέπουμε ένα παιδί που και προβλήματα δημιούργησε στον Τζιμίκα και έτρεξε και καλός ήταν και τσαμπουκα πούλησε. Εμένα μου άρεσε. Σε μια φάση κάτι τον είπε ο Τσιμίκας, κάτι πήγε να πουλήσει μαγιά, σαν πιο έμπειρο, σαν όνομα κτλ. Τον πήρε με μια λαβή ελληνορωμαϊκή πάλι, τον έριξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Μια χαρά είναι ο Τζόλης. Πολλοί πιστεύουν ότι θα μπορούσε και θα έπρεπε να μείνει περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο. Έγινε τριπλή αλλαγή, ο ΠΑΟΚ δέχεται γκολ. Εξακολουθεί ο ΠΑΟΚ με ένα γκολ να είναι μέσα στο παιχνίδι. Όχι, με ένα γκολ προκρινόταν, ρε φίλε. Χάνει η πολύ μεγάλη φάση του Βαρέλα. Η ανάποδη κεφαλιά. Ουσιαστικά δεν βρήκε την μπάλα γεμάτη ο Βαρέλα. Στο πάνω μέρος του κεφαλιού του χτύπησε. Στη συνέχεια χάνει ο El Arabi μοναδική ευκαιρία, ναι, ακριβώς στα καπάκια. Τι κάνει αυτό. Κλωσάει αέρα. Ναι. Γιατί αλλιώς είναι το 2-0 κατευθείαν. Και έχετε μετά αυτή η φάση με τον Παπαπέτρο, τον Φορτούνη και τον διαιτητή. Έδωσε οδηγία αυτό κτλ. Που για μένα και πάλι εκεί παίξει το ΠΑΟΚ. Okay, ο Γιαννούρης συνειδιάστηκε. Ξαφνικά βλέπει να παίξει από πίσω και του παίρνει την μπάλα. Μετά είναι δηλαδή, τέσσερις με έναν όμως. Οι άλλοι τρεις που κυνήγησαν τον Καμαρά, ρίξτον κάτω. Ρίξτον και δύο κλωτσιές να έχει ο Ολυμπιακός φάουλ στα 30 μέτρα. Μα είναι τέσσερις παίκτες του ΠΑΟΚ. Δηλαδή πραγματικά. Με έναν. Τρεις ήταν. Τέσσερις με τον Γιαννούρη βάζουν τετάρτη. Ο Γιαννούρης έμεινε πίσω, οκ. Okay. Αλλά οι άλλοι τρεις κακώς δεν ρίξαν τον Καμαρά κάτω. Ναι. Okay, η είσοδος του Στοχ για μένα βοήθησε. Έκανε 2-3 ενέργειες ο Στοχ. Και το φάουλ χτυπάει. Και το φάουλ χτυπάει και γενικότερα έδειξε κάποια πράγματα. Έχασε ο ΠΑΟΚ ευκαιρίες. Ο Λάμπρου δεν. Δεν βοήθησε. Ο Λιμιός δεν. Ο Λιμιός, φίλε. Δηλαδή, ας δουλέψει κάποια στιγμή ο Λιμιός στα τελειώματά του. 20 εκατομμύρια, είπε ο Γιώργος. 50. Γιώργο μου, 20 εκατομμύρια. Και όσοι με ακούνε, αυτό για το Λιμιό το λέω εδώ και 2 χρόνια. Ναι. Δεν γίνεται να έχεις την έκρηξη, την τεχνική. Θα δουλέψεις δύο πράγματα. Να περνάς τον αντίπαλό σου με την ταχύτητά σου. Δούλεψε λίγο τεχνική, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν δουλεύεις στα 22-23. Μισό λεπτό. Ο Λιμιός είναι. Δεν είναι ο Μέση. Ο Λιμιός είναι. Το ότι τους κάνουμε εμείς εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη πολλές φορές όλοι μας αυτούς τους παίκτες. Δηλαδή τώρα η ευθύνη είναι και της διοίκησης. Δεν γίνεται, ρε Σαββίδη, να λες 20 εκατομμύρια. Δηλαδή 20 εκατομμύρια δεν αγοράζεις top class παίκτη της Μπαρτσελώνα. Επειδή εσύ θες να τον πουλήσει 20 εκατομμύρια, δηλαδή με το ζόρι να τον κάνουμε, αφού δεν έχει τελείωμα το παιδί. Ποτέ δεν είχε. Και 5 χρόνια δεν το έχει, ούτε στον Ατρόμητο ούτε στον ΠΑΟΚ. Τι να κάνει, δηλαδή, έχει έκρηξη, έχει ταχύτητα. Όπως του έρχεται η μπάλα στο 0-0 στο πρώτο ημίχρονο γύρω στο 30 και πέναλτι. Τι είναι αυτό. Ο El Arabi το είχαν ή ο Βαλμπουενά. Κοίταξε. Και ο El Arabi που λες το χάσε στο 84. Έχει βάλει 35 σωστά. Και ο Ολιβέιρα στον Άρη, στο πρώτο ημίχρονο, το χάνει το μισό μέτρο. Μπάλα είναι. Είναι ποδόσφαιρο. Αλλά τα στοιχεία ενός ποδοσφαιριστή δεν φαίνονται σε μία φάση που θα τη χάσει. Είναι αυτό που είπες. Έχει βάλει 30. Του έχουν δοθεί 40 ευκαιρίες και τις 30 έχει κάνει γκολ. Εδώ του έχουν δοθεί 50 και έχει κάνει τις 2. Έχει θέμα εκεί. Πάντα έχει θέμα. Αλλά κάποια στιγμή να δούμε και μια βελτίωση, ρε φίλε. Εντάξει. Κάποια στιγμή να δούμε και μια βελτίωση. Γι' αυτό όμως δεν θα πάρεις όχι 20 ούτε 1. Δεν γίνεται. Επειδή θες να τον πουλήσεις, να τον λες ότι κάνει 20, πώς θα γίνει. Κρίσανθε, εγώ όταν κάναμε κουβέντα και στο ΠΑΟΚ 24 και εδώ και γενικότερα, ποτέ δεν έβαλα το Λιμιό στους πιθανούς παίκτες που να πουλήσει ο ΠΑΟΚ. Δεν είπα σένα. Εγώ σου λέω τη δήλωση του Γιώργου Γιαννούλης, Σβιντέρσκι, Ακπομ. Αυτοί είναι τρεις παίκτες που μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγάλει κάποιο κέρδος. Ακόμα και στην εποχή του κορονοϊού. Ο Ακπομ είναι πολύ πεσμένος. Εμένα μου άρεσε αυτά, το εκπληκτικό κατέβασμα που κάνει ο Σβιντέρσκι, φίλε. Το πώς κατεβάζει την μπάλα ο Πολωνός. Είναι 2-0 βέβαια το μάτς. Είναι 2-0, να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ κάνει δύο ευκαιρίες. Μία του Σβιντέρσκι αυτή και μία καπάκινα σου του Καντορία το πέναλτι, που αν κάνει το 2-1 πριν τη συμπλήρωση του 90, έχει ακόμα 8 λεπτά. 8 ήταν 8. Αλλά πάλι δεν μπορεί να βάλει τον κόλ.
δεν μπορεί να βάζει το κολ. Γιατί απέναντί σου έχει και ένα πολύ καλό σα. Ο κορυφαίο στην Ελλάδα. Καλώς δεν το συζητάμε. Ναι. Δεν υπάρχει δεύτερο. Σαν το σα. Ναι. Ο Πασχαλάκης απ' την άλλη. Και πάλι στι αντιδράσει του σε κάποια φάση έβγαινε την μπάλα. Πήγε η μπάλα στο πέναλτι. Αν υπήρχε παίξει του Ολυμπιακού εκεί θα μα έβαζε γκολ. Σε μια άλλη φάση μια σέντρα πηδάει με το ανάποδο χέρι. Στο δεύτερο νομίζω ότι έχει. Δεν κλείνει στο σωστά. Στο δεύτερο έχει. Στο πρώτο δεν νομίζω να έχει. Κόλλησε όλη η άμυνα. Ο Μασούρας από το μισό μέτρο έκανε την κεφαλιά ψαράκι. Εντάξει. Ο Ίγκανσο βέβαια. Ο Ίγκανσο είχε μια κακιά στιγμή. Ναι. Ήταν καλό μέχρι τότε ο Ίγκανσο και ο Βαρέλα. Ναι. Καλύψει η φάση ότι εντάξει δεν εκτέθηκαν. Ναι. Και έχετε αυτή η φάση και περνάει μπάλα κάτω από τον Ίγκανσο. Γιατί πήγε να την κάνει. Εντάξει. Εγώ μέχρι το 90 πίστευα ότι αν ο Πάοκ έβαζε ένα γκολ θα μπορούσε να φτάσει ένα μικρό θαύμα. Δεν πέτυχε ούτε το γκολ. Ο Μπίζες Βαρμπάλι μπήκε καλύτερα να παίζει με 10 ο ΠΑΟΚ. Πραγματικά έχω χάσει τα λόγια μου για τον Μπίζες Βαρ. Δεν έχω τι άλλο να πω. Δεν υπάρχει ούτε ένα μάτς. Έχει παίξει στα 35 μάτς. Δεν υπάρχει ένα μάτς να πούμε ναι, ρε εκείνο όμως. Είναι η παρεμβατικότητα του Καρυπίδη. Έφερε, έδωσε μια 300 στον Ντουάρτε για να καταστρέψει τον Μπίζες Βαρ. Είναι από το Σουρινάμ και οι δύο. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Κολλητή από το Σουρινάμ, Ντουάρτε και Μπίζες Βαρ. Χθες ήταν στην Ολλανδία, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει φέτος Μπίζες Βαρ. Μόλις ανανέωσε. Πέρσι ανανέωσε και τρία άλλα δύο χρόνια. Τελειώσαμε. Και ο μήνας έχει 9. Τελειώσαμε ακριβώς. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ό,τι παράπονα και αν έχει ο Μπίζες Βαρ, αν έχει με το Φερέιρα ή ό,τι άλλο θέμα και αν έχει, η εικόνα του είναι αδικαιολόγητη. Γιατί ακόμα και ο Λιμιός είχε ένα καλό διάστημα Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη. Ναι. Είχε. Πώς το κάνουμε, ρε φίλε. Ο Λιμιός το ίδιο παίζει, ρε φίλε. Για να λέμε την αλήθεια. Το ίδιο παίζει. Δηλαδή, αν ψάξω για να βρω του Λιμιού πέντε καλά παιχνίδια, θα τα βρω. Ο Μπίζες Βαρ δεν. Έκανε ούτε μισό. Ένα. Με τον Άγιεξ. Έκανε αυτό. Δύο. Αυτό. Δύο με τον Άγιεξ. Και σου είπα καλό ήταν. Εντάξει. Το δεύτερο ήταν πολύ καλό. Τα υπόλοιπα 40 βλέπουμε ένα παίκτη που μοιάζει με ένα παίκτη που είχαμε που λιγόταν Μπίζες Βαρ και έκανε πέντε ενέργειες. Μάλιστα. Στο παιχνίδι. Κυριακή προλαβαίνουν Πέλκας και Βιερίνια. Νομίζω ότι θα προλάβουν, θα είναι διαθέσιμοι έστω ως αλλαγή, φαντάζομαι. Εντάξει, αν δεν συμβεί κάτι, έχουμε ακόμα τρεις μέρες προπονήσεων. Και ποιον έχεις έξω τον Καντουρί με την κάρτα. Είναι ο Καντουρί έξω, εννοείται Κρέσπο, εννοείται ο Ζαμπά, εννοείται Μίσιτς, εννοείται ο Αγκούστο και θα δούμε τι θα γίνει με Βιερίνια. Άρα στα χάφ έχεις το θέμα. Στα χάφ θα ξαναπάει μάλλον. Κοίταξε. Πασχαλάκης, Μάτος, Γιαννούλης, Κρέσπο, Ίγκασον, Βαρέλα, Μαωρίσιο, Εσίτη, Σταχάφ, Λιμιός, Τζόλης, Μπίσεσβαρ και Σβιντέρσκι. Ή Άκπομ τέλος πάντων. Πιθανή ενδεκάδα. Νομίζω ότι ο Τζόλης θα ξαναπάρει θέση βασικού. Το παιδί έδειξε ότι έχει το τσαγανό, έχει και τις ικανότητες, γιατί δεν είναι μόνο ένας φορ. Σε δύο-τρεις φάσεις έδειξε ότι έχει και τεχνική. Και ο Τακουνάκη που έκανε στον Τζιμίκα και τον άδειασε. Και στη φάση που κέρδισε το φάουλ μισό μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Γενικά το παιδί παρότι αγωνίστηκε δεξιός εξτρέμ και όχι αριστερός που έπαιζε στην ΚΑΠΑ 19 φέτος, έδειξε ότι έχει στοιχεία. Εντάξει, μακάρι να συνεχίσει έτσι και να πάει καλύτερα. Εγώ ακόμα δεν συμμερίζομαι το σούπερ ενθουσιασμό ορισμένων για τον Τζόλι. Ότι βρήκε ο ΠΑΟΚ ένα νέο σημείο αναφοράς. Είναι ακόμα 18 χρονών και έχει παίξει. Ούτε καν δύο παιχνίδια. Μάλιστα. Αλλαγή με τον Όφη, αλλαγή με τον Ολυμπιακό και βασικό και βγήκε αλλαγή. Δηλαδή, αν βάλουμε κάτω τα λεπτά, δύο μάτς δεν έχει παίξει ολόκληρα. Τα αίτια γιατί ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό. Εννοείται πως θα γίνει η κριτική, εννοείται πως θα αποδοθούν ευθύνες, εννοείται πως η ομάδα θέλει γενναίο φρεσκάρισμα. Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις. Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις τα χέρια και του Ρέμπε θα είναι δεμένα. Γιατί όταν έχεις συμβόλαιο Βέρμπλουμ, ακόμα ένα χρόνο, συμβόλαιο Στόχ, ακόμα δύο χρόνια. Αν κάποιον παίχτη ο νέος προπονητής, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ο Φερέιρα χάνει συνεχώς πόντους. Δηλαδή, είναι σαν να κάνει ο ίδιος ό,τι μπορεί για να χάσει πόντους. Εντάξει, δεν είναι. Πραγματικά, ναι, αλλά όταν μου λένε. Όταν μου λένε, φίλοι μου, Στέργιο, κάνουν ό,τι μπορεί για να φύγει. Δεν έχω απάντηση. Δηλαδή, εκεί έχω φτάσει. 2 εκατομμυριάρες σου λένε το ερήτρα. Να το διώξεις.
Δύο και ένα που θα ζητάει από το επόμενο. Δεν είναι λοιπόν εύκολο όπως διαβάζω και όπως ακούω. Τρία, τέσσερα. Τελειώστε τον. Τρία-τέσσερα. Τελειώστε τον, χαίρο πολύ. Τρία-τέσσερα εκατομμυριάκια είναι. Θα βάλεις τα λεφτά, να τελειώσω. Εγώ δεν έχω. Θα το βάλουν οι άλλοι πριν τελειώσουν. Εγώ δεν έχω να δώσω 300 χιλιάρικα, όχι 4 εκατομμύρια. Ναι. Να τελειώσω τον Ντουάρτε. Λοιπόν, τέλο πάντων. Εάν λοιπόν αποφασιστεί. Τελειώστε τον. Ο νέο προπονητή ή ακόμα και ο ίδιο μπορεί να παραμείνει. Ωραίο όμω είναι αυτό, το βλέπει ο κόσμο. Μπράβο, ρε, το γράψανε, ρε, τα παλικάρια, ναι, ναι, ρε. Τα παλικάρια. Τελειώστε τον, ρε, τον ανύπαρτο, ρε. Ναι, 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 ναι. Δώσε ένα Ιβάν 3-4 εκατομμύρια να φύγει. Ναι. Και μετά financial fair play. Είναι. Είπαμε δύσκολο το έργο γιατί ο ΠΑΟΚ έχει και βαριά συμβόλαια και συμβόλαια που έχουν ακόμα ισχύ, θα έχουν και τον επόμενο χρόνο. Δύσκολο είναι το δικό μας έργο με τόσο λαϊκισμό που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, Στέργιο. Αυτό είναι το δύσκολο. Λοιπόν, πρώτη ώρα εκπομπής ολοκληρώνεται με Ιντερβέντερ μαζί μας, κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Επίσημος χορηγός ελληνική Super League, live streaming, υπηρεσία Cashout, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί. Ιντερβέντερ, κυρίες και κύριοι. Και Arena Rapid, συμπλήρωμα διατροφής για πρωταθλητές, 100% φυσικό προϊόν για μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ. Περιέχει μείγμα από φυσικά διαγερτικά που ενισχύουν τη λίμπιντο, δίνοντας ταυτόχρονα ενέργεια και ευεξία στον άνδρα. Πρέπει να πάρουμε 2-3, 120 λεπτά παίξαμε χθες. Γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ, μπορείτε να τα βρείτε στα φαρμακεία. Ζητήστε το, παιδιά, Arena Rapid. Πάμε στο break και επιστρέφουμε, παρακαλώ. Έχει δίκιο ο φίλος ο Κώστας που λέει μέχρι το 70 έκανε τις 5 αλλαγές και αν κάποιος τραυματίζονταν δεν θα έχει αλλαγή ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Εντάξει, οκ. Okay. Ένας άλλος φίλος θέλει να σε ενημερώσω μισό λεπτάκι. Ενημέρωσέ με. Ότι η τεράστια διαφορά είναι ότι όταν μπήκε ο Σαββίδης για να πάρει την ομάδα και να φύγει, ενώ χάνονταν ένα πρωτάθλημα με κλοπή, ο Σαββίδης τιμωρήθηκε και απέχει 3 χρόνια από τα γήπεδα, ενώ ο Μελισανίδης έπιασε τα τέτοια του διαιτητή. Γιατί δεν του άσαν τα σφυρίγματα, συμφωνώ. Ούτε καν το τιμώσαν ούτε τίποτα. Φτάνει με το τσουβάλιασμα και ο φίλος ο Αλέξανδρος. Συμφωνώ, αλλά δεν είπα ακριβώς αυτό. Έχει ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο ο Στοχ, γιατί όπως και χθες έδειξε, μια χαρά μπορούσε να βοηθήσει. Το έχουμε πει 100 φορές, Αλέξανδρε. Το να έχει ο Στοχ 5 συμμετοχές και ο Μπί σε 30, δεν έχει όχι πλά λογική. Είναι να σε βγάζει από τα ρούχα σου. Και θα βοηθήσει λογικά με τον επόμενο προπονητή, γιατί είναι κανονικό εξτρέμ, είναι κανονικό προσπεσή στον Μπίσεσβαρ. Που στο ελληνικό φτωχό πρωτάθλημα. Ο Στοχ είπα. Όχι, ο Μπίσες Βαρύπες. Ο Στοχ είναι κανονικός που μπορεί ο Στοχ, λέω, χρήσανθη του χρόνου, στο ελληνικό πρωτάθλημα, ξαναλέω, με 20 συμμετοχές να βάλει και 10 γκολ. Ή 8 γκολ. 7. Μέστε. Εντάξει. Λοιπόν, δεν έχω άλλα μηνύματα. Είπαμε για τα γυαλιά. Είπαμε. Και ενώ ονοματεπώνυμο, το λέω άλλη μια φορά ακόμα, 54-222 για ένα ζευγάρι γυαλιά αλλιού από τα Opticon Express. Όσοι στείλετε μήνυμα, κερδίζετε δωροπιταγή. Αυτά, διάλειμμα, επανερχόμαστε 2 λεπτά. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Παρέα με Θρακιώτικο Ζω 7. Η αλήθεια είναι ότι εγώ θέλω ένα Θρακιώτικο Τσίπουρου Αθηνών. Μπουκάλι, μπουκάλι ολόκληρο. Μπουκάλι ολόκληρο. Κρυστάλλινο καθαρό προϊόν διπλής απόσταξης, αυτό χρειαζόμαστε. Από τρεις ποικιλίες σταφυλιών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χωρίς γλυκάνισο. Και όσοι θέλετε, πάρετε και ένα Θρακιώτικο Ούζο 7, μαλακό, γλυκόπιωτο, με απαλό άρωμα, όσοι κουστάρετε το ουζάκι. Μαζί μας τα 4All Stores. 50 μεγάλα δώρα, κορυφαίο αυτό το πεζό, 208. Στο τέλος του καλοκαιριού θα γίνει η κλήρωση. forallstores.gr για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Μία αγορά κάνετε, καφεδάκι θα πάρετε, Μπαρονέζα Ράπικ 100%. Ό,τι καφεδάκι γουστάρετε εσείς, παγωτό, energy drink, ό,τι θέλετε. Και θα μπείτε στην κλήρωση και εσείς στα 4all. Μαζί μας και πίτσα Mr. Gold, 2-3-10-62-85-86. Το delivery είναι ανοιχτό από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 τα ξημερώματα. Παίρνετε τηλέφωνο λοιπόν στο 2-3-10-62-85-86. Κορυφαία πίτσα της πόλης και όχι μόνο, έχετε στην πόρτα σας πολύ γρήγορα. Είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο. Υπάρχουν φυσικά όλα τα συναφή που έχει μια πιτσαρία που σέβεται τον εαυτό της. Μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνι, πενιρί, αλλά και μαγειρευτά πιάτα ημέρας. Το μενού αλλάζει κάθε ημέρα, γι' αυτό κάντε μια ερώτηση τι έχει το σημερινό μενού. Από 2.80 ημερίδα. Πίτσα Mr. Gold, 2-3-10-62-85-86. Τώρα με ένα λεπτό πριν πάει στον Άρη. Ο φίλος ο Δημήτρης Στέργιο, καλησπέρα. Το ενδεχόμενο Φερέιρα να θέλει να απολυθεί, το έχουμε
στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας, γιατί κάνει πράγματα εντελώς παράλογα που μόνο έτσι μπορώ να τα εξηγήσω. Αν όντως υπάρχει περίπτωση Sporting και θέλει να πάει χωρίς να χάσει το συμβόλαιό του και χωρίς να είναι διαθέσιμη Sporting, να μας πληρώσει. Δεν αποκλείω τίποτα. Εντάξει, άλλωστε, νομίζω ότι το θέμα τέθηκε και από την ομάδα προς το Φερέρα το Γενάρη. Έγινε ευθεία η ερώτηση: μήπως θες να φύγεις? Είπε όχι, εγώ θέλω εδώ κτλ. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει στο μυαλό του Φερέρα. Εάν κρίνει κάτι τέτοιο, πάω για να το κλείσω. Δώσω το λόγο στον Χρήσανθο. Εάν κρίνει λοιπόν να πάω κάτι τέτοιο και έχει καταλήξει ότι είτε δεν κάνει ή ότι δεν είναι διατημένος να φύγει χωρίς να πάρει την αποζημίωση, Χρήσανθε μπορεί να βάλει κάποιον άλλον στον πάγκο δίπλα. Κάλιστα, γιατί οι ομάδες έχουν κάποια όπλα στην διάθεσή τους. Βάζω λοιπόν τον Χρήσανθο Τσαλτίδη δίπλα ή τον Αναστασιάδη. Λέω τους παίκτες ότι αυτός είναι ο προπονητής σας και αφήνει το Φερέρα και είναι στον πάγκο και πληρώνεται κανονικά. Μέχρι να σου πάω στα νεύρα. Αν δεν θέλω να δώσω αποζημίωση. Σταυροπόδι. Σταυροπόδι. Τι να κάνουμε, φίλε. Εκατομμυριάρες. Θα πληρώνεις και θα κάθεις το πέρα μου. Δεν μπορείς. Δεν θα πάρεις τα χρήματα. Δεν μπορείς. Μπορείς το κάνεις. Τι λες, Χρήσανθε. Η Άξα έπρεπε σε έναν προπονητή, δεν θυμάμαι ποιον, είχε δώσει άδεια ένα μήνα. Σε προπονητή. Ναι, πώς το κάνεις. Καλά. Θα σε κάνει μια προσφυγή για μείωση προσωπικότητας. Και αν δεν τράβω, βρες τα. Καλά, καλά. Λοιπόν, αυτά σε πρώτη φάση θα επανέλθω αργότερα. Πάμε στο παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ. Παιχνίδι το οποίο έχει συγκεκριμένες συνθήκες με κεκλεισμένο και όλα τα υπόλοιπα. Θα πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από τον Άρη στο παιχνίδι αυτό. Αλλά ήταν καλύτερη γιατί έφτασε να παίζει ένα μάτς έτσι όπως έπαιζε να το παίζει με τις συνθήκες που διαμόρφωσε η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι. Γιατί μιλάμε για διπλά μάτς. Η ΑΕΚ μπαίνει καλύτερα από τον Άρη στο μάτς. Είναι εμφανέστατο ότι ο Άρης έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από το γεγονός ότι ο Σάσα έχει φύγει από το χώρο του κέντρου και είναι στο δεξί άκρο της άμυνας. Είναι καλός ο Σάσα στο δεξί άκρο της άμυνας, αλλά η ΑΕΚ εμφανέστατα έχει πάρει το κέντρο στο παιχνίδι αυτό. Και κακά τα ψέματα, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα, παιδιά, που έχει δεκαπλάσιο μπάτζετ από τον Άρη. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Έχει παίκτες ποιότητας σε σχέση με τον Άρη, που στην καλή τους μέρα μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες υπέρ τους. Ο Άρης έχει σε κακή μέρα τον Φετφαντζίδη, σε κακή μέρα τον Μπρούνο Γκάμα, και όταν έχει αυτούς τους δύο σε κακή μέρα, ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι γίνεται πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αποτύχει στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης, δεν είναι πίσω στο σκορ, ειδικά στη φάση του 45 με τον Ολιβέρα που πετάει την μπάλα out. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με τον Άρη να είναι καλύτερος σε σχέση με το πρώτο μισό του αγώνα. Η ΑΕΚ έχει μια σταθερή απόδοση. Και ο Φετφαντζίδης στη μοναδική ενέργεια στο παιχνίδι που πραγματικά θυμίζει Φετφαντζίδη, βγάζει assist στο Μαντσίνη, ο οποίος σκοράρει. Εδώ θέλω να πω το εξής. Επειδή είδα διάφορα σχόλια για τον Ένινγκ. Παιδιά, ο Ένινγκ έχει κάνει δύο αλλαγές και οι δύο αυτές αλλαγές έχουν βάλει τα δύο γκολ του Άρη. Επιπλέον ο Μαντσίνη που μπαίνει στο 48, προσέξτε λίγο, στο 48 στη θέση του Λάρσον, είναι από τους καλύτερους παίκτες του Άρη. Το γεγονός ότι έχει μπει ο Μαντσίνη μέσα και η πίεση που ασκεί στην πρώτη πάσα της ΑΕΚ βοηθάει σταδιακά τον Άρη να ισορροπήσει το παιχνίδι. Η ΑΕΚ μέχρι τον γκολ του Άρη δεν έχει την ίδια κινητικότητα που έχει νωρίτερα. Και πάμε τώρα, μετά το 1-0, στο τι κάνει ο Ένινγκ, που στον πάγκο έχει τον Μπακούτσι, τον Μπακαλιάνη, τον Σούντγκρεν που είναι παρόν απόν, τον Ντουάρτε που αυτός κι αν είναι απόν, τον Ντιγκινί και τον Μπα και τον Μαρτίνες, γιατί πλέον έχουμε 20. Αυτοί είναι οι παίκτες που έχει ο Ένινγκ στον πάγκο του. Και επιλέγει γύρω στο 78, σε σημείο που πλέον, συγγνώμη, πρώτα βάζει, ναι, επιλέγει γύρω στο 78, σε σημείο που πλέον είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης δέχεται επί 5-10 λεπτά σε εκείνο το διάστημα απίστευτη πίεση από την ΑΕΚ, είναι δεδομένο θα φας γκολ. Κάνει την ευκαιρία ο Σιμόες, το δοκάρι, αποτύχει, δεν δέχεσαι τον γκολ. Αλλά το γήπεδο γέρνει. Και γέρνει γιατί αυτό που περιμένεις να κάνει ο Φετφαντζίδης και ο Γκάμα δεν το κάνουν.
ορθώς γίνεται η αλλαγή του Φερφαντζίδη. Βάζεις μέσα τον Μπα και αυτομάτως ισορροπείς στο έπακρο το μάτς. Ναι, μεν έχει μια ανούσια υπεροχή η ΑΕΚ, αλλά και ο Μπα βοηθάει στο χώρο του κέντρου, γιατί ξαναπαίνει στο κέντρο και μετά γίνεται ροντέο. Τι κάνει μετά η ΑΕΚ? Η ΑΕΚ παίζει με Ολιβέιρα, Λιβάγια, Αλμπάνι και Αραούχο. 7-8 εκατομμύρια δηλαδή. Έχει το Μάνταλο μες στο παιχνίδι, έχει το Σιμόες μες στο παιχνίδι, έχει δηλαδή μια απίστευτα ποιοτική μεσοεπιθετική γραμμή. Δεν γίνεται αυτούς τους παίκτες να τους αντιμετωπίσεις με το Φετφαντζίδη και τον Γκάμα, που και δεν μαρκάρουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται κάθε φορά που έβγαινε δεύτερος παίκτης πάνω στο Σάσα. Και το ίδιο ακριβώς πράγμα στην πλευρά του Σάσα είναι ο Λιβάγια, παιδιά. Και έβγαινε και ο Μπακ, που είναι ο Χουρτ μετά από ένα διάστημα. Ναι, κάνει μαγικό παιχνίδι ο Σάσα και τους κόβει πάντα. Και τα δύο γκολ που δέχτηκες όμως είναι από τον παίχτη του Σάσα. Δεν έχει ευθύνη, αλλά και τα δύο γκολ τα δέχεσαι εκεί. Είναι σωστή η αλλαγή λοιπόν με τον Φετφαντζίδη, γιατί πάρα πολύ απλά δεν γίνεται να κρίνεται με βάση ένα γκολ στο 96. Με βάση το ρόστερ που έχει μία ομάδα και το ρόστερ που έχει άλλη, αυτό έπρεπε να κάνει ο Ένινγκ. Να το πάει στον κλεφτοπόλεμο και να ψάξει να βρει σε μία-δύο φάσεις γκολ με βάση την ποιότητα των παικτών που διαθέτει μεσοεπιθετικά. Ο Ρος με τον Δελιζής είχαν να παίξουν μαζί ένα χρόνο στα στόπερ. Είναι κακός για μία ακόμη φορά ο Κόρχουτ. Είναι συγκινητικός με τον Σάσα. Μπορώ να πω ότι είναι θετικός ο Τόνσο, αλλά δεν είναι κόφτης. Και όταν πλέον φτάνεις στο 95 και είσαι 2-0, δεν είναι δυνατόν να ακούω διάφορα είτε για τη φανέλα, είτε για την ομάδα, είτε για κατάρες, είτε οτιδήποτε άλλο. Ξέρετε τι μίλησε στο 95? Μίλησε η ποιότητα, όχι μόνο του Λιβάγια, ο οποίος έχει το μυαλό στο 95 να κάνει διαγώνια κίνηση. Αυτό που μιλάει πρώτα απ' όλα είναι η ποιότητα του Παουλίνιο, ο οποίος κάνει στο 95 σέντρα με εξωτερικό φάλτσο στον παίχτη που κάνει διαγώνια κίνηση. Γιατί αν έκανε μία απλή σεντρούλα, είτε ο Δελιζήσης είτε ο Ρόουζ θα έβγαιναν πάνω στην μπάλα και θα τη διώχνανε. Όταν ένας ποδοσφαιριστής λοιπόν, παιδιά, έχει την οξυδέρκεια σε εκείνο το σημείο του αγώνα να κάνει αυτή την πάσα, τότε απλά, όσο και αν μας πονάει και μας πόνεσε πάρα πολύ, οφείλεις να αναγνωρίσεις ότι υπάρχει και η ικανότητα του αντιπάλου που μπορεί να σε οδηγήσει στο να δεχτείς γκολ. Δεν, όταν δέχεσαι γκολ δεν φταίς πάντα. Εγώ δεν υιοθετώ σε καμία των περιπτώσεων αυτά που μου λένε φάει την μπάλα, πέτα την έξω, ένα λεπτό έμεινε. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο, παιδιά. Και μικρή ομάδα θα ήταν ο Άρης αν έκανε αυτό που έκανε η ΑΕΚ. Όταν στο 87 τραυματίζεται ο Κόρχουτ, ο Κουέστα πετάει την μπάλα έξω και ο Μάνταλος που τον υμνούν και το έχουν κάνει γαργάρα όλοι, παίζει κανονικά. Αυτά μικραίνουν μια ομάδα. Και στο τέλος να αποφασίσουμε στον Άρη επιτέλους τι θέλουμε. Κάνουμε καθυστερήσεις να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα και δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Δεν κάνουμε καθυστερήσεις γιατί δεν πέσαμε κάτω, δεν φάγαμε την μπάλα, δεν κάναμε το ένα, δεν κάναμε το άλλο. Αν ο Παολίνιο την μπάλα την περιπτώσει out, θα λέγαμε μπράβο στα παλικάρια, 2-0, ήρωες, παικταράδες, όλη ψυχή του Άρη κτλ. Ο θεός του πολέμου. Θα πρέπει να δούμε ρεαλιστικά τις συνθήκες. Και ρεαλιστικά οι συνθήκες λένε ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο σύνολο του αγώνα χθες. Αλλά στο ποδόσφαιρο, και γι' αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στον Ένινγκ, και γι' αυτό φαντάζομαι αυτό είδε ο Καρυπίδης και τον αγκάλιασε με το τέλος του αγώνα,
Ο Ένικ έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε χθες το μάτς. Και οι αλλαγές του οδηγούν τον Άρη στην πρόκριση. Προφανώς δεν ευθύνεται ούτε για την ποιότητα του Λιβάγια, ούτε για το γεγονός ότι έγινε ό,τι έγινε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Που αν είχε δέσει 5 λεπτά και όχι 6, θα μιλούσαμε για κάτι άλλο τώρα. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό ακριβώς που έγινε στο Βικελίδης είναι το ποδόσφαιρο. Να βάζεις γκολ στο 93 και να είσαι 2-0 και στο τελευταίο λεπτό, στο 5 λεπτό των καθυστερήσεων, να δέξεις το 2-1. Ο Κουέστα έπρεπε να είχε ήδη υπογράψει το συμβόλαιό του. Ήταν συγκινητικός και χθες. Και δείχνει ο Άρης ότι με ένα ποσό στα 150 χιλιάρικα έχει έναν 100% πολύ καλό τερματοφύλακα. Ναι, με τα λάθη του σε κάποιες περιπτώσεις. 150 χιλιάρικα πληρώνεις όμως. Δεν πληρώνεις 1 εκατομμύριο. Και πλέον ο Άρης πρέπει να τελειώσει εντός των ημερών τα θέματα Γκάμα, Ματίγια, Κουέστα να υπογράψουν και να ξεκαθαρίσει μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ ποιοι ποδοσφαιριστές σίγουρα δεν θα ανανεώσουν ώστε να πάνε στην ευχή της Παναγίας με ένα σωστό τρόπο να πάρουν και όσο οφειλόμενα έχουν να παίρνουν και να φύγουν σαν φίλοι από την ομάδα. Είναι δεδομένο ότι ο Άρης μπαίνει στην επόμενη μέρα από σήμερα. Δεν έχει στόχο πλέον κανέναν. Και νομίζω ότι μετά και το χθεσινό αποκλεισμό θα έχουν αδειάσει και όλοι μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά. Πρέπει να συνυπολογίσετε για την κριτική στον Ένινγκ που έχει κάνει λάθη μες στην πορεία τη σεζόν. Αλλά αν θέλετε να το συγκρίνετε με πέρσι, πέρσι πανηγυρίζαμε που η ομάδα βγήκε στην Ευρώπη ενώ έπαιζε ένα μάτς τη βδομάδα και το Γενάρη ήρθανε ο Λάρσον, ο Φετφατζίδης, ο Ρόουζ και ο Κόρχουτ. Με ό,τι συνεπάγεται για την ενίσχυση της ομάδας και παίζαμε από Κυριακή σε Κυριακή με τη Λάρισα, τον Όφη και τον Πανιόνιο και έπρεπε να κερδίσω τον Όφη στην έδρα μου, τον Πανιόνιο και τον Απόλλων Σμύρνης για να βγω στην Ευρώπη και την Ξάνθη και φέτος η ομάδα έπαιζε Πέμπτη Κυριακή με τους ίδιους 14 ποδοσφαιριστές λόγω του μπαν και κατάφερε να μπει στα play-off και όχι μόνο κατάφερε να μπει στα play-off, κατάφερε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, κατάφερε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό με τεσσάρες, κατάφερε να μην χάσει δύο φορές την ΑΕΚ, κατάφερε να μην χάσει την Τούμπα, κατάφερε να μην χάσει με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Έκανε και γκέλες, ναι. Ήττες απαράδεκτες από τον Πανετολικό και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Αλλά γενικότερα η ομάδα, τηρουμένων των αναλογιών και των συνθήκων, φυσικά και δεν θα πανηγυρίσω που απλά βγήκα στην Ευρώπη, αλλά θα πρέπει να το πιστώσω στον προπονητή, στους παίχτες και στη διοίκηση. Δεν θα πρέπει κοινώς να ισοπεδώσω για μία ακόμη φορά τα πάντα επειδή έχασα το μεγάλο στόχο. Αυτό όμως είναι το ποδόσφαιρο. Για μένα είναι άδικο, είναι άδικη η πρόκριση της ΑΕΚ με βάση όσα έγιναν στο πρώτο μάτς, στη ζούγκλα αυτή του πρώτου μάτς που διαμόρφωσε τις συνθήκες έτσι όπως τις διαμόρφωσε, αλλά από εκεί και έπειτα δεν θα σταθώ ούτε στο φάουλ που γίνεται στο γκολ της ΑΕΚ, ούτε πιθανά για έναν Ολλανδό διαιτητή άψογο. Αν αυτός ο Ολλανδός και τέτοιες διαιτησίες είχε ο Άρης μέσα στη σεζόν, θα είχε συν 15 βαθμούς. Αν ο Άρης είχε αυτόν τον διαιτητή στα παιχνίδια και σφύριζε έτσι 50-50, θα είχε συν 15 βαθμούς. Άντε συν 15, όχι συν 10. Και σίγουρα, 100% σίγουρα, η ΑΕΚ θα έχει μείον 10. Χθες ήταν καλύτερη συνολικά η ΑΕΚ, αλλά έτσι όπως χάνει στην πρόκριση, είναι άδικο για τον Άρη. Περισσότερα θα σας πω γιατί έχω και δύο πραγματάκια ακόμα να πω μετά το break. Λοιπόν, λόγω Φερέρα δεν παίζει ο Μπίσης Βαρλέ ο Κώστας. Γιατί με Λουτσέσκου και Ίβιτς ήταν πεθαράς. Σχετικά είναι αυτά όλα. Δεν με νοιάζει Κώστα αν παίζει ή δεν παίζει λόγω Φερέρα. Ο Μπίσε με το νέο του συμβόλαιο παίρνει μαζί με τα μπόνους 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Το συμβόλαιο του είναι 3 ετές κλειστό, άρα δεν έχει το άγχος
τι δεν θα γίνει τώρα με το μέλλον μου, τι θα γίνει αυτό κτλ. Παίχτης του ενός εκατομμυρίου δεν παίζει. Τι να κάνει δώσει δηλαδή το 800% αυτό που μπορεί. Περίμενε λίγο, γιατί τώρα εκνευρίζομαι με αυτά που λένε. Δηλαδή, αν δεν συμπαθούμε ένα προπονητή τον. Ναι, άμα το συμπαθούμε. Όταν ο Μπίσεσβα στο προηγούμενο παιχνίδι στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην Τούμπα, στο 0-1 το τελευταίο, σε κάποια φάση είναι μέσα στην περιοχή, μόνο του και πατάει την μπάλα και πέφτει. Φταίει ο Φερέιρα. Ο Μπίσβα το μόνο που κάνει χρυσάντα μετά τον Άγιαξ είναι να γκρινιάζει στον αγωνιστικό χώρο. Μια ζωή του φταίνει άλλη, δεν παίρνει τις πάσεις κτλ. Το είπα και πριν, στείλει το μήνυμα ο Κώστας. Ούτε που με νοιάζει και ούτε νοιάζει και τον κόσμο, έχω την εντύπωση, αν τα πάει καλά με το Φερέιρα. Εντάξει, το ότι δεν έχει εμπνεύσει ο Φερέιρα όπως ο Λουτσέσκου είναι ένα θέμα. Εντάξει, αλλά το ότι να είσαι αυτή την εικόνα επί 9 μήνες. Και ο Λουτσέσκου, παιδιά, έχει κάτι παρόμοιο με αυτό που είπα πριν. Και ο Λουτσέσκου, χωρίς Ευρώπη. Με ένα μάτς τη βδομάδα και χωρίς play-off. Δεν έπαιξε ο Λουτσέσκου 4 φορές με τον Ολυμπιακό και τον Άρη. Και 10 χρυσά δεν έπαιζε και 10. Καλά, άσε, υποθετικά. Άσε, στα play-off μπορεί να ήταν αλλιώς. Ο Λουτσέσκου πήρε το πρωτάθλημα, μπράβο του, στην κανονική διάρκεια. Και με το χειρότερο Ολυμπιακό της δεκαετίας. Ο Ολυμπιακός σε σχέση με πέρσι είναι 3 κλάσεις ανώτερος. Δεν γίνεται, παιδιά, παίζουν και άλλοι. Δεν εξαρτώνται όλα από το πώς παίζουμε εμείς. Παίζουν και άλλοι. Ο Ολυμπιακός φέτος είναι 3 κλάσεις ανώτερος από τον Ολυμπιακό τον περσινό. Που δεν βλεπότανε. Δεν βλεπόταν ο Ολυμπιακός πέρσι. Αυτό παίζει τον ρόλο του σίγουρα. Ανέβηκε ο Ολυμπιακός, έπεσε ο ΠΑΟΚ και αυτό υπάρχει αυτή τη διαφορά. Εντάξει. Δώσουμε λοιπόν. Πάμε στο break. Αλλού, τελειώσαμε. Ναι. Επιγραμματικά παρατείνεται η διορία για τα έγγραφα συμμετοχής της Super League. Στην Basket League, συγγνώμη, φίλε. Μέχρι τις 37 Στην Basket βρεθούν 8 ομάδες και στείλουν τα έγγραφα γιατί αυτό το. Και 37 θα πάει 38. Ναι, ξαναλέω, Χρήστα, δεν Basket βρεθούν 8 ομάδες. Ναι. Θα κάνουμε ένα πρωτάθλημα με 4 γύρους, τον 8, γιατί ξεφτιλιζόμαστε. Εντάξει, τέλος από τη Λαμία ο Μάζιος, τέλος και από την ΑΕ Καραϊσκάκης ο Πετράκης. Τι λες, ρε φίλε. ΑΕ Καραϊσκάκης, με ρε φίλε, δεν μπορώ να διαστήρουμε. Φίλε, δεν έπαιζα. Την αδιασύρωμαι. Μάλλον πάει κάπου. Σοκ. Δύσκολα. Έχω ένικ, υπέγραψα. Λοιπόν, break. Να διευκρινίσω κάτι, παιδιά. Μου στέλνει τη Αριανή γιατί δεν έκανε κι άλλη αλλαγή. Ο ένας μου στείλε μετά τον γκολ του την κοινή. Ο ένας μου λέει γιατί δεν έκανε, βάλει τον Μπακούτσι να αλλάξει λίγο ή οτιδήποτε άλλο, παιδιά. Τρεις διακοπές επιτρέπονται στη διάρκεια του 90 λεπτού και μία αλλαγή στην παράταση. Τρεις διακοπές, όχι αλλαγές, να το πω σωστό. Τρεις διακοπές. Πέντε αλλαγές, αλλά σε τρεις διακοπές. Γι' αυτό ο Φερέιρα χθες στο 65, στο 60 πότε το έκανε, έβαλε τρεις μαζί. Είχε κάνει άλλες δύο πριν. Όχι. Πώς το έκανε, έκανε άλλους δύο μετά. Τρεις και δύο. Τρεις τη μία και δύο την άλλη. Α, δεν είχε άρα τρεις. Δεν έκανε τρεις διακοπές. Ωραία. Τέλος πάντων, τρεις διακοπές επιτρέπονται. Λοιπόν, ο φίλος ο 6938 για την πληρέστηρη ΑΕΚ ήταν απώλεια ο Βράνιες. Για τον Άρη ταυτόχρονη απώλεια Βέλεθ και Σόουζα. Τεράστια τυχαία γιατί άλλαξε όλη τη μεσοαμυντική γραμμή. Ο 6938 ήθελε και τύχη με αυτές τις συνθήκες να περάσουμε. Βέβαια. Την είχα, μας πούλησε. Δεν με ενδιαφέρει αν η ΑΕΚ ήταν καλύτερη και εμείς ήμασταν σε άλλα μάτς με την ΑΕΚ. Καλησπέρα και τον Στυλιανό που στέλνει για τα γυαλιά. Λοιπόν, επιγραμματικά και πάλι, γιατί η ώρα μας δεν είναι πολύ. Περισσότερο για Άρη και ΠΑΟΚ 5 με 6,5 στο Λαμπαδό. Ναι, θα κάνουμε και άλλη ανάλυση. Στο ΠΑΟΚ 24. Εχθές Κρίστα αποκάλυψε το Δίκη Μπλοκς μια ωραία ιστορία. Ποια δεν είδα. Κατηγορούμενος στη δεύτερη δίκη για τον Ουρουάν, στη δευτεροβάθμια, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Κατηγορούμενος για τον Ουρουάν. Πότε βρέθηκε, τώρα. Λοιπόν, εχθές προχθές. Α, μέσα στη φυλακή. Σύμφωνα με πληροφορία, ναι, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Και εξαφανίστηκε. Και υποβλήθηκε σε συμπληρωματικά τεστ, καθώς το πρώτο ήταν θετικό. Ναι. Το κορονοϊό. Ενημερώθηκε και η πρόεδρος του δικαστηρίου, Μαρία Κουφούδη, ναι, για να υποβληθούν και σε τεστ και οι άλλοι 11 κατηγορούμενοι. Ναι. Οι οποίοι φορούσαν μάσκα στο δικαστήριο. Δεν φορούσε όμως τα μέλη του δικαστηρίου και εισαγγελέας. Συνήγορες, νομικοί κατηγορούμενοι φορούσαν. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη είδηση. Η δεύτερη είναι ότι πληροφορίες από τον Κορυδαλό λέγανε, παιδιά, ότι βρέθηκε θετικός σε τεστ ο Λίβιος κρατούμενος που ήταν μαζί με τον κατηγορούμενο στο ίδιο κελί. Μάλιστα. Εντάξει.
Υποβλήθησαν όμως όλοι οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι και όλοι οι κατηγορούμενοι σε τεστ τα οποία σε πρώτη φάση βγήκαν αρνητικά. Μάλιστα. Και αρνητικό βγήκε το δεύτερο τεστ του Λιβύου. Μάλιστα. Και έχει τη σημερινή είδηση και λέει αρνητικό στον κορονοϊό είναι τελικά ο 35χρονος Λίβιος, όπως διαβάζω στο εντάξει. Αυτό γιατί είναι ενδιαφέρον τώρα. Έχει το ενδιαφέρον. Ο κορονοϊός γυρνάει εκεί στον Ουρουάν. Α, στον Ουρ. Γυρνάει. Αυτά μπορεί στο μέλλον, στην εβδομάδα να πεις αναβολή γιατί ο πελάτης μου. Και τι να κάνω εγώ, φίλε, τώρα με τον κορονοϊό. Εντάξει. Λοιπόν, είπαμε για τα δύο θύματα, τρία της επικαιρότητας επιγραμματικά. Δεν ξέρω πώς ασχολούνται τώρα που μιλάμε με το Άρη ΣΑΕΚ της Κυριακής. Τι ώρα χρήσατε, ούτε ξέρω την ώρα, 9.30 νομίζω. Άρη ΣΑΕΚ, δύσκολα. Πάλι ΑΕΚ. Άρης ΠΑΟΚ. Νομίζω είναι απόγευμα, 7. 7 και 4, το 7.30. Κάτσε σου πω τώρα, Super League, πούμε. 9, όχι. Όχι, δεν είναι 9.30. Νωρίς είναι. Όχι, όχι. Είναι νωρίς, είναι 7 και 4. Μη είδες. Έχει το Σάββατο όφη Παναθηναϊκός και Πανιώνιος Ξάνθη. Και Κυριακή Άρης ΠΑΟΚ στις 7 και 4. Άρης Ολυμπιακός. Ξάνθη στη Ζούλα χθες. 9.30 ώρα, μια χαρά η Ξάνθη. Πήρε το πήρε φιλή ζωής. Στη Ζούλα. Οριακά πάνω από τη γραμμή τον Παράς, που είναι ο Πανετολικός. Η Ξάνθη παίζει. Ωραία ματσάρα. Με τον Πανιώνιο. Αυτό είναι το μάτς. Έμα και Άμος στη Νέα Σμύρνη. Και ο Πανετολικός παίζει μέσα στο Αγρίνιο με τον Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Για όσους ασχολούνται με τα play out, δεν έχω δει Χρύσανθε ούτε μάτς εννοείται ολόκληρο. Δεν έχω δει ούτε καν όλα τα στιγμιότυπα από όλα τα μάτς. Τώρα είμαστε τέταρτη αγωνιστική για να δούμε. Άρης ΠΑΟΚ είπαμε 7 και 4. ΑΕΚ Ολυμπιακός σε 9.30. ΑΕΚ η οποία πήγε. Αποδεκατισμένη. Πάει αποδεκατισμένη. Το επέλεξε βέβαια. Μου το γράφουν και τρεις κόκκινες που τις δύο τις επιδίωξε. Έπρεπε να παίξει την κόκκινη κάρτα του Μάνταλο. Κοιμηθήκαμε. Εγώ δεν το ήξερα ότι συμπλήρωσε κάρτες. Ο Μάνταλος λοιπόν πήρε την κόκκινη κάρτα για να παίξει τον τελικό. Ο άλλος, πώς το λένε, ο Σιμόες πήρε την κόκκινη κάρτα, ο οποίος διαμαρτυρόταν κιόλας για να παίξει τον τελικό. Και ο Ολιβέρα πήρε την κόκκινη κάρτα και τον κράζουν όλοι οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, διότι την πήρε βλακωδός. Είναι στο 120. Τι παρασύρθηκε. Παρασύρθηκε από τους άλλους. Είδες πως πήρε την κόκκινη. Είναι στο 120. Έχει τελειώσει το μάτς. Έβλεπα το μάτς του Πάου και την ώρα έχει ξεκινήσει. Έχει τελειώσει το μάτς, έχει κίτρινη κάρτα. Και τι κάνει. Πάει να εκτελέσει φάουλο ο Άρης στο 120 και πάει και βάζει το πόδι του. Μπροστά. Στο 120. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Το ξαναβλέπουμε τώρα τον γκολ του Λιβάγια. Στο Ελένη, δε στη σέντρα βγάζει με το εξωτερικό φάλτσο, ρε φίλε. Και πάλι το βγάζει ο σκύλος ο Κουέστα. Το βγάζει. Το Καμαρά, ναι. Πέρασε ανάμεσα από τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ. Τρεις. Αυτός ο Ίγκασον είναι αυτός που σηκώνει τα χέρια τώρα εκεί. Γιατί δεν πάει προς τον Καμαρά και πάει προς την άλλη πλευρά. Γιατί δεν πάει Χρύσανδε. Γιατί δεν πάει. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Τι κάνουνε ρε φίλε και τον κοιτάνε. Τον είχα γκρεμίσει. Χαμπάρ δεν είχε. Ο Βαρέλα είναι ο ένας, ο Μαωρίσιο είναι ο άλλος που κάνει τζατζάρισμα. Ο Γιαννούλης απλά ακολουθεί. Η μπάλα πάει κατά τα χέρια του Πασχαλάκη. Εντάξει, 7 φορές το ήταν με τον κόρη, φίλε. Φτάνει. Αστυνομικοί σκότωσαν με τίζερ διπολικό έλα. Στη Νέα Υόρκη. Συνεχίζονται. Σχεδόν κάθε μέρα έχει θάνατο ο Χρυσάν. Απίστευτα πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ο ΠΑΟ χρειάζεται πολλά για τη νέα χρονιά, αλλά σε αντίθεση με τον Άρη έχει ένα πολύ μεγάλο στόχο να κυνηγήσει. Ναι. Το μάτς Κυριακής, πέρα από το γόητρο. Φερέρα, αυτούς που μπορεί να πάρουν την νίκη και, και τον τρόπο να βελτιώσει. Τι να βελτιώσει, εδώ που φτάσαμε δεν έχει να βελτιώσει τίποτα ο Φερέρα. Ό,τι να βελτιώσει το βελτίωσε, ό,τι να χειροτερέψει το χειροτέρεψε. Απομένουν μετρημένα παιχνίδια ακόμα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξεπεράσει την ΑΕΚ χωρίς να περιμένει την απόφαση του ΚΑΣ. Θυμίζω 6 Ιουλίου σε 10 μέρες η εκδίκαση της υπόθεσης ΠΑΟΚ και Ξάνθη στο ΚΑΣ. Ενδεχομένως να υπάρχει ανθοντική απόφαση για τον ΠΑΟΚ και επιστροφή βαθμών, ενδεχομένως όμως και όχι. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ με 56 και η ΑΕΚ με 56 είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ γιατί παραμένει καλύτερος από την ΑΕΚ. Δεν το συζητάω καν. Να πάρει
τους βαθμούς που χρειάζεται και τους βαθμούς στα μεταξύ παιχνίδια με την ΑΕΚ, να βγει δεύτερος. Και αν του επιστραφούν οι βαθμοί από το ΚΑΣ, θα είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά καλό θα είναι για την ομάδα να μην περιμένει από το ΚΑΣ την επιστροφή των βαθμών για να καταλάβει τη δεύτερη θέση. Που ξαναλέω, έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολο για μια ελληνική ομάδα από το δεύτερο προβληματικό γύρο του Champions League να περάσει τρεις γύρους και να βρεθεί στους ομίλους. Όμως η διαφορά, για πρώτη και τελευταία φορά ελπίζω, στο φετινό Champions League, ο δεύτερος και ο τρίτος προβληματικός γύρος θα είναι μονά παιχνίδια στην έδρα είτε της μιας ομάδας είτε από τις άλλες. Αυτό θα προκύψει από κλήρωση και δεν έχει σχέση αν είναι ο δυνατός ή ο αδύνατος, καθαρά θέμα τύχης. Άρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ με δύο προκρίσεις σε δύο παιχνίδια και όχι σε τέσσερα, μπορεί να βρεθεί στα play-off του Champions League και έχει ο Θεός. Εντάξει, δεν είναι. Διακυβεύονται πολλά πράγματα και πρέπει να βρουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ το κίνητρο να πάρουν τη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚ δεν είναι κάτι το φοβερό. Δεν με έχει εντυπωσιάσει εδώ και 3-4 χρόνια καθόλου. Ούτε τώρα με εντυπωσιάζει. Όντως έχει μια ποιότητα μεσοεπιθετικά. Αλλά πίσω, ειδικά και με την αποχώρηση του Βράνιες, οι λύσεις είναι περιορισμένες και θεωρώ ότι επειδή θα έχει το μυαλό της και στο κύπελο σιγά σιγά η ΑΕΚ στο τελικό, όχι από αύριο, αλλά όσο περνούν οι αγωνιστικές, θα σκέφτεται και ο Καρέρα και οι παίκτες λίγο να προστατευτούν για να παρουσιαστούν φρέσκοι στο τελικό. Εντάξει, γι' αυτό λοιπόν ο ΠΑΟΚ πλέον θα έχουμε και εμβόλυμη, χρήσανθε, την Τετάρτη. Εντάξει, ΠΑΟΚ 6 Τούμπα στις 9. Ο Άρης παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Παναθηναϊκό και αυτό σε αδιάφορο στις 7 και 4. Να πάρουν λοιπόν οι παίκτες του ΠΑΟΚ τις νίκες που χρειάζεται και τους βαθμούς που χρειάζεται για να βγουν στα αποκριματικά του Champions League. Δεν υπάρχει άλλο στόχος. Εντάξει. Κύπελο τη μία χρονιά, κύπελο την επόμενη, κλεμμένο πρωτάθλημα λόγω Κομίνη και του ηθοποιού του Όσκαρ Γκαρθία. Κύπελο και πρωτάθλημα πέρσι. 4 τρόπια λοιπόν σε 3 χρόνια. Και ένα που έπρεπε ο ΠΑΟΚ να έχει 5, να έχει 2 double δηλαδή. Ήρθε η χρονιά φέτος που η ομάδα έχει μείνει εκτός και από τα 2, δεν θα έχει φέτος τίτλο. Οκ. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ασφαλώς και δεν απαιτεί κάθε χρόνο ο ΠΑΟΚ να παίρνει το κύπελο και κάθε χρόνο να παίρνει το πρωτάθλημα. Δεν είναι μαθημένος έτσι. Αντιλαμβάνεται τι γίνεται γύρω-γύρω. Αλλά σίγουρα υπάρχει πολύς προβληματισμός για το πώς έφτασε η ομάδα εδώ. Μέσα σε 9 μήνες από τη στιγμή που πανηγύρισε το περσινό double. Έχουν γίνει λάθη από όλους. Και από την οικογένεια Σαββίδη, και από τον τεχνικό διευθυντή, και από τον Αμπέλ Φερέιρα, και από τους παίκτες, και από τους γιατρούς, και από τους συνεργάτες του Φερέιρα. Έχουν γίνει λάθη πολλά και μαζεμένα, μερικά εκ των οποίων αδικαιολόγητα, και η ομάδα έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Δεν είναι ευθύνη ενός. Αν νομίζουν ορισμένοι ότι φεύγει σήμερα ο Φερέιρα. Και έρχεται, ποιο να σου πω. Ας πούμε ο Παύλο Γκαρσία, γιατί είναι ξέρεις δίπλα μας και δεν χρειάζεται να πάμε στο εξωτερικό να βρούμε άλλον Φερέιρα. Ας πούμε ότι έρχεται λοιπόν ο Παύλο Γκαρσία, αν και θεωρώ ότι είναι άδικο για τον Παύλο, εάν έρθει μόνο και μόνο για λίγα παιχνίδια ή για περιορισμένη διάρκεια, καλύτερα να μην έρθει καθόλου. Εντάξει, όταν θα οριμάσουν οι συνθήκες, δεν ξέρω αν είναι φέτος του χρόνου του παραχρόνου, καλό θα είναι να αναλάβει ο Παύλο όπως πρέπει να αναλάβει. Ας κάνουμε έτσι μια οικονομία της κουβέντας. Την υπόθεση ότι έρχεται αύριο ο Παύλο Γκαρσία. Αν νομίζουν ορισμένοι ότι ο ΠΑΟΚ θα πετάει στα play-off και ότι με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς η ομάδα θα φτάσει αυτόματα με την αλλαγή προπονητή στα περσινά επίπεδα, μάλλον δεν έχει αντίληψη του ποδοσφαίρου και δεν βλέπει το τι γίνεται. Γιατί έχουν γίνει λάθη, ξαναλέω, παντού. Σε επιλογές τελεχών, μεταγραφές κτλ. Εντάξει. Φάνηκε η χρονιά, χρήζανε πώς θα πάει για τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η προσωπική άποψη. Θα τα πείτε και πιο αναλυτικά το βράδυ. Από το timing που έφυγε ο Λουτσέσκου, μια χρονιά δηλαδή με το καλημέρα, αυτό που λένε η καλή μέρα το πρωί φαίνεται, όταν πας νταμπλούχος να κάνεις την προετοιμασία σου και να προετοιμαστεί για το Champions League και φεύγει ο προπονητής. Ωραία. Να περιμένεις μετά. Εντάξει. Τέλος πάντων, θα αναφερθούμε. Εγώ θα σημειώσω για τον Άρη ότι αντιλαμβάνομαι ότι έχετε επικραθεί αρκετοί. Απ' την άλλη, βλέπω το φίλο μου τον Χρήστο τον Βλάχο που τον είχαμε και προχθές εδώ στο στούντιο, τον υπεύθυνο επικοινωνίας με τα μέλη του Ερασιτέχνη, να ποστάρει πριν από λίγο φωτογραφία με αριανάκια που πήγανε και γραφτήκανε στον Ερασιτέχνη Άρη σήμερα. Ή ανανεώνουν την ετήσια συνδρομή τους στον Άρη σήμερα. Αυτό για μένα δείχνει πάρα πολλά
για την οτροπία που πρέπει να έχουμε και εμείς. Γιατί κατηγορούμε τους παίκτες, τους προπονητές. Όχι δεν φάγανε την μπάλα, όχι ο Κουέστα δεν την πέταξε έξω, όχι δεν πήρε κίτρινη κάρτα, όχι δεν έπεσε κάτω. Διάφορα τέτοια. Αλλά την ίδια στιγμή, κυρίες μου και κύριοι, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι σήμερα πήγαν και γραφτήκανε μέλη στον Εραστέχνη Άρη. Άρης μέχρι να σαπίσει τα κόκαλά μας, που λέει και ο φίλος λοιπόν. Χρήστα, θέλει ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 8. Το 5. Για τα γυαλιά ηλίου, λοιπόν, μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Το 5. Αγγελάκης Αντώνης έστειλε το μήνυμά του στους 13 και 15, μία και τέταρτο δηλαδή κοντά. Αγγελάκης Αντώνης, γυαλιά, δώσε γυαλιά, γιατί από το κλάμα χθες τα μάτια μας είναι μάματα. Άντε ρε Άρη, μία δώσαμε την Κυριακή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Το άντε ρε Άρη, μία δώσαμε την Κυριακή. Καταλαβαίνω το πρώτο. Μία χαρά δώσαμε την Κυριακή. Α, λέω εγώ. Ενδεχομένως ναι. Φύλλα διάφορο το μάτς. 65 ευρώ γυαλάκι θα πας στα Opticon Express. Θα ενημερωθείς για τη Μαριλίζ τώρα στα επόμενα λεπτά. Πώς είπαμε το όνομα του. Το ξέχασα, μισό λεπτάκι. Αντώνης, για το πώς θα παραλάβεις δωρεάν τα γυαλιά ηλίου. 65 ευρώ. Μαζί μας ήταν δεύτερη ώρα πίτσα Mr. Gold 2-3-10-62-85-86. Ένα τηλέφωνο από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Η κορυφαία πίτσα και όχι μόνο έχετε στην πόρτα σας. Πολύ μεγάλες προσφορές. Τρεις μεγάλες πίτσες μόνο 16 ευρώ. Παραδείγματι, δύο κανονικές μόνο 7,5 ευρώ. Ρωτήστε τα παιδιά και για τα πιάτα ημέρας από 2,80 ημερίδα. 2-3-10-62-85-86. Ευχαριστούμε πολύ το θρακιώτικο ούζο 7 που πρέπει να το δοκιμάσετε. Μαλακό γλυκόπιο το ούζο με απαλό άρωμα. Ήταν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί μας, όπως και το τσίπουρο το Εωθινών. Κρυστάλλινο καθαρό προϊόν διπλής απόσταξης. Το θρακιώτικο τσίπουρο Εωθινών θα ζητάτε. Το θρακιώτικο τσίπουρο θα ζητάτε για να καταλάβουν εκεί πέρα και να το φέρουν αν δεν το έχουν. Γιατί πρέπει να πλακωθούμε λίγο στα τσίπουρα, έχω την αίσθηση αυτή την ημέρα, για να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι, Στέργιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ο κύριος Τσαρός έρχεται αμέσως τώρα. Αμέσως μετά ο κύριος Διευθυντής. Ο Γιώργος Αγόρας με το πέναλτι. Κανονική ροή προγράμματος του Λίμπερο. Ο Λαμπαουτάρης on air. Ο Σκύλος και ο Γάτος. Και αμέσως μετά ΠΑΟΚ 24 πριν την βραδινή μαρμίτα. Να είστε καλά και κλείσουμε με ζούγκλα βέβαια όπως κάθε μέρα. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12.